Είμαι πολύ αγωμένο, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικού μου τι προάλλε, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τι προάλλε νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, εντάξει τώρα να πω ότι η Άκη είναι σκύλα. Σκύλα από τις λίγες. Ένα-ένα. Το πάλεψε, το γύρισε, πήγε να το ξαναγυρίσει, πίεσε. Έτσι, έβγαλε τα σωθικά της, άδικο το πούμε. Εντάξει, εγώ δεν το μελέτησα το παιχνίδι, εγώ το απίλαυσα να πούμε. Καθόμουν εκεί, έγραφα κιόλας, έβλεπα, δηλαδή σημείωνα τι έχω να κάνω, έκανα τη γραμματέα στον εαυτό μου να πούμε. Γιατί πρέπει να οργανώσω την κατάσταση. Βέβαια, ο Κόκκινος άμα είχε πολλές δουλειές θα είχε πάρει σίγουρα μια γραμματέα, γιατί ο άνθρωπος είναι να πούμε γαλαντόμος να πούμε κατά κάποιο τρόπο. Πλησιάζουν οι μέρες, βγαίνει ο Φλεβάρης, έρχεται το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λαμία έχει φέρει κλειδονισμούς να πούμε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ποιοι έχουν δίκιο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δεν θέλει να πάει ο κόσμος εκεί, ή οι οπαδοί οι οποίοι ντε και καλά στραβώνουν το στόμα και λένε θα πάμε να ούμε και τα λοιπά και βγάζουν ανακοίνωση. Και τι σημαίνει η ανακοίνωση? Η ανακοίνωση σημαίνει ότι γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας στην εταιρεία και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε να πούμε εμείς. Γιατί? Το γιατί είναι πιο βαθύ. Το γιατί είναι πιο βαθύ, αλλά δεν το λέει κανένας. Εγώ το είπα στον Ραγκάτση. Λέω: Ραγκάτση, δεν υιοθετώ. Δεν σου πάρε να υιοθετήσει κανένα παιδί. Την άποψή μου θέλω να υιοθετήσει. Δεν υιοθετώ. Φώναζε και έλεγε: Δεν υιοθετώ. Ήμουνα στα μάξινα μου, τον πήρα τηλέφωνο. Λέω: Θες μια άποψη? Λέει: Βέβαια, τι θέλω. Λέει. Δεν τη δέχομαι, λέει όμως. Ότι είναι, λέει, σωστή. Πολύ ωραία. Την πω πάλι. Παίρνει το ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα πει κανείς ότι ο λαός ήταν εκεί δυνατός και ήταν αρρωγός της προσπάθειας. Όλοι λένε ότι το πρωτάθλημα είναι του Σαββίδη. Κατά πρώτο λόγο, κατά πολύ δεύτερο των παικτών και του Λουτσέσκου. Λαός δεν υπάρχει μέσα. Δεν πάει να πει ότι η Τούμπα, το Πινατούμπο, το ηφαίστειο που θα κάψει η Τυράβα, δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι από τότε που ο Σαββίδης ανέλαβε έτσι σοβαρά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή όταν λέμε σοβαρά εννοούμε ότι έχει πάρει την ΕΠΟ, έχει πάρει να πούμε το ΣΥΡΙΖΑ, την έχει δει να πούμε πιο σοβαρά ο άνθρωπος στη δουλειά. Πήρατε χαμπάρι ότι οι λαϊκισμοί δεν υπάρχουν στην ομάδα. Ένα κομμάτι ακόμα της ομάδας του ΠΑΟΚ το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Έχετε ακούσει ποτέ τον Γκαρσία, ο Πάμπλο και ο Πάμπλο και ο Μάμπλο και ο Πάμπλο? Όχι. Έχετε ακούσει τίποτα για κανένα, ξέρω εγώ, τεράστιο λαό ο οποίος σέρνει την ομάδα και την ανεβάζει και τα λοιπά? Όχι. Πήγαν οι παοξίδες, λέει, στα Γιάννενα. Εντάξει. Να, καλά ο πρόεδρος. Τι έγινε που πήγαν στα Γιάννενα? Δηλαδή, αν δεν πηγαίναν στα Γιάννενα οι παοξίδες, τι θα έκανε ο ΠΑΟΚ, θα χάνε?
Τι θα έκανε δηλαδή ο Τζιμόπουλος με το Σκόδρα, δηλαδή. Θα τρώγαν σίδερα, να πούμε. Απλά κακάρετε. Πάνε οι λαοί. Αυτό το παραμύθι με τους λαούς έχει τελειώσει. Σήμερα η ομάδα είναι ο πρόεδρος, οι μάνατζερ, οι παίκτες. Ο προπονητής, ο γυμναστής, ο διατροφολόγος, οι άλλοι πελάτες γίνανε. Δεν πήρατε χαμπάρι ότι τα οργανωμένα οπαδικά κινήματα στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πια? Δεν υπάρχουν. Οργανωμένο οπαδικό κίνημα. Τι, δεν υπάρχει. Στη Γερμανία επίσης είμαι οργανωμένο. Τι, οι οργανωμένοι της. Τα, οι οργανωμένοι είναι απλοί φίλαθλοι. Κλαμπ. Και βγάζει ο κολλητός, να πούμε, του Σαββίδιο Βασιλιάδη στην ανακοίνωση. Και ξέρουν αυτοί γιατί την βγάζουν την ανακοίνωση. Και ξέρουν γιατί δεν πρέπει να πάνε οι παοξίδες στη Λαμία. Προστατεύεται η εταιρεία του ΠΑΟΚ, γιατί εκεί πέρα είναι καρνίβαλοι οι Λαμιώτες. Δεν είναι δηλαδή οι Λαμιώτες τίποτα καβαλιώτες, σερέ, δραμηνοί, ας πούμε. Οι Λαμιώτες έχουν έτσι πιο κάλτε ένστικτα, να πούμε. Έχουν πιο κάλτε. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε που κατέβηκαν τα ΠΑΟΚια, να πούμε, και στο handball έγινε το έλα να δεις, να πούμε, εκεί στη Λαμία. Δεν υπάρχουν λαοί πια να σύρουν μια ομάδα. Να τρομοκρατήσουν τον διαιτητή. Ο διαιτητής, άμα πάρει τα μπισκότα του, μπαράγει ότι είναι. Τελείωσε. Έχει μέσα τη φρουρά, να πούμε, τον αστυνομικό. Μπράβει, φουσκωτή. Ναι. Έχετε δει κανένα διαιτητή να τον δέρνουνε τώρα? Να τον προπυλακίζουνε. Κάνα αντίπαλο στα αποδυτήρια, ξέρω εγώ, του σπάνε το κεφάλι, να πούμε. Δεν έχει τέτοια τώρα. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει ο κόσμος, να δίνει μια πρωί στην ομάδα, να υπάρχει έτσι ηχητική βία κτλ. Αλλά αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Λέει, παλιά λέει, κάναμε κόσμο μέσα από τον κόσμο μας. Ο λαός του ΠΑΟΚ λέει, δεν έγινε λέει από τις επιτυχίες της ομάδος, λέει. Έγινε μέσα από την αδικία και μέσα από τον ίδιο το λαό. Λέει λοιπόν, ο λαός του ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε μέσα από την αδικία που υπέστη ο λαός, να είναι καλά ο Μπούζας, ο Δημήτρης. Λοιπόν, το πινατούμπο αδικίας και καταραμένη αθεία με τους Θεσσαλονικιούς διαιτητές και τους παράγοντες που ανοίγαν τα ποδάρια, να πούμε, τόσα χρόνια και περνούσαν οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και δεν κουνιότανε φίλο. Α, μην τα λέμε τώρα αυτά. Ψάξουμε να βρούμε τώρα πώς έπαιρνε ο Γουλανδρής στα πρωταθλήματα με τον Ζλατάνο και τον Βασάρα, να πούμε. Άστε, είναι κακή ιστορία, να πούμε. Ναι, τώρα να λέμε τη δεκαετία του 80 πώς έπαιρναν. Τα πρωταθλήματα, ο Βαρδινογιάννης, να πούμε, τον Ζλατάνο διαιτητή. Πονάει το θέμα, να πούμε. Η τρύπα του όζοντος εδώ απάνω, οι επαναστάτες της Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Η επαναστατική Θεσσαλονίκη, βέβαια. Με τον Καραμελίδη, να πούμε. Εντάξει, ο Καραμελίδης. Ο Γκαγκάτσης, ο επαναστάτης που πήγε και έγινε, να πούμε, με τον Κόκαλη κόλος και βρακή. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, αλλά για επαναστάσεις μην μιλάτε. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Δεν το κατηγορώ δηλαδή. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, αλλά από τη μια θα το έκανα, από την άλλη δεν το έπαιζα. Και επαναστάτης, να πούμε. Δεν γίνεται να είσαι επαναστάτης από την άλλη και να είσαι με το κεφάλι ο φίλος. Έτσι. Όσο και ο Τζεκεβάρα που λέγανε και επαναστάτη, σκότωνε τον Κοσμάκη και έμιστος ήταν. Επαναστάτης ο Τζεκεβάρα. Ας πούμε την ιστορία όπως είναι στην αλήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια τι λέει? Η αλήθεια λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν πουλούσε τσαμπουκά, ο Ρώσος δεν κατέβαλε, να πούμε, τα στήρι του μπροστά να δημιουργήσει μια σπίδα για τον ΠΑΟΚ, ούτε πρωτάθλημα θα παίρνουν, ούτε κύπελλο θα παίρνανε, ούτε τον goal of sight θα μέτραγε και ο Μάτος θα ήταν κόκκινη κάρτα έξω. Εντάξει, αφήστε το παραμύθι τώρα ότι. Οπότε, και η τελευταία εικόνα του λαού της ΑΕΚ και του λαού του ΠΑΟΚ που σκοτωνόταν στο ξύλο και επί μία ώρα στο Βόλο. 7 αγωνιστικές χωρίς κόσμο ΠΑΟΚ. Τι, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα επειδή δεν είχε κόσμο? Μια χαρά το παίρνει. Μια χαρά το παίρνει. Τι έγινε δηλαδή, αν δεν πηγαίνανε οι παοξίδες στα Γιάννα, δηλαδή δεν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το διπλό, δηλαδή. Δηλαδή ο Τζιμόπουλος τι θα ήταν, λεοντάρι, να πούμε, του Ποχολόκο. Τι θα ήταν ο Σκόνδρας, δηλαδή, τι θα ήταν. Ο Λεβέντα Γάς θα ήταν ο Σκόνδρας. Τι θα ήταν. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τώρα πώς θα το κάνουμε, να πούμε. Και έρχεται να πούμε ο μπαμπά τώρα και είναι φοβισμένος. Ο μπαμπά λέει, μπαμπά, θέλουν να πάνε οι δικοί μας κάτω. Μπαμπά, παιδί μου λέει, μη στεναχωριέσαι. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο, να πω, το Βασιλιάδη. Εκεί να πάρει τηλέφωνο εκεί τους, πώς τους λένε, τους αστιφύλακες εκεί, τους γαλονάδες, να κλείσουν τα πώς λένε που παίρναν τα μάξια, ρε, τα διόδια, και θα πάνε πίσω τα παιδιά. Βέβαια τώρα, να σε πάω ξύς και να σε γυρίζουν πίσω είναι λίγο αυτό. Άντε τους γυρίσαν τους Ηρακλειδείς. Εντάξει. Ο Ηρακλειδέας, ο Φουκαράς. Φουκαράς. Θέλω καφέ, ρε. Δεν άρθει κανένας. Τους έχω διώξει σήμερα. Έχουν γρήπη όλοι. Δεν τους θέλω.
Λοιπόν, Ηρακλήδης τους γυρίζει πίσω, ήταν εντάξει στην εξουσία. Σου λένε, εμάς θα γυρίσεις πίσω, να πούμε. Σε γυρίσει πίσω, τι να κάνουμε, αφού είναι η εταιρεία προς όφελός της. Και αν θέλετε, επειδή δεν κάνουν κριτική στους οπαδούς οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί, γιατί το πιο πιθανό είναι να έχει ασμένει από, από το φόβο τους, δεν θα έπρεπε όμως. Δεν είναι εγκληματίες αυτοί που είναι οπαδοί. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας είναι. Θα τους γίνει κριτική και αυτούς. Πώς κάνουν κριτική αυτοί εμάς, μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, να πούμε. Δεν μας αλλάζουν τα πετρέλαια. Και καλά μας κάνουν. Εμείς δεν αλλάζουμε τα πετρέλαια στους ποδοσφαιριστές. Και καλά τους κάνουμε. Οι ποδοσφαιριστές όταν βγαίνουν δεν μας αλλάζουν εμάς τα πετρέλαια και λένε αυτοί οι ρουφιάνοι που είναι εκεί με την εξουσία κτλ. Και καλά μας κάνουν. Αφού οι μπαμπάδες σας λοιπόν διώξανε τον Πατακό να πούμε και τον Παπαδόπουλο να πούμε και τον Μαρχεζίνη να πούμε και τον. Πώς σου λέγανε τους άλλους, και τον Μαχαρέζο και τους άλλους για να φέρουν τη δημοκρατία του Τσίπρα, θα καθίσετε και θα ακούσετε να πούμε τι γίνεται με τους οργανωμένους οπαδούς οι οποίοι έχουν άδικο. Και έχουν άδικο γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει ρίσκο ο Σαβίδης. Δηλαδή ο Σαβίδης πληρώνει. Ο Σαβίδης δεν τον έφερε εκεί τον. Πώς το λένε. Τον πρόεδρο της ΕΠΑ εκεί πέρα, τζάμπα να πούμε, επειδή έχει ωραία μάτια και είναι φαλακρό αγόρι σαν τον Βραζιλιάνο, έτσι κούκλος. Δεν την πήρε την ΕΠΑ δηλαδή, στραβώνοντας το στόμα ο Σαβίδης. Την ΕΠΑ την πήρε, γιατί να πούμε, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να την πάρει. Και έπρεπε να θωρακίσει την επένδυσή του. Να πηγαίνει ο διαιτητής στο Καραϊσκάκι και να παίζει το θρύλο 50-50. Για να βγαίνει ο Μαρινάκης και να κλαίει. Με παίζουν 50-50. Και τι θα σε κάνουν, ρε χοντρέ. Πόσα χρόνια θα σε παίζουν 80-20. Πόσα χρόνια θα σε παίζουν 80-20. Και για να σε παίξουν 80-20 πρέπει να πληρώσεις πρώτον και δεύτερον να κάνεις και ομάδα. Εσύ ούτε πληρώνεις ούτε ομάδα κάνεις. Και άμα ήσουν και Ολυμπιακός όπως ήταν ο Γουλανδρής, γιατί εσύ είσαι Ολυμπιακός αλλά δεν είσαι σαν τον Γουλανδρή να τα βάζει από την τσέπη, μόλις έπεσε το παραμύθι να πούμε της, πώς το λένε, του Champions League τα φράγκα, τελείωσε. Πούλησες την ομάδα, πήρες τα λεφτά και τώρα κλαις ενώ γέμισες τη στομάχα με ένα κάρο μεταγραφές και. Δεν σου κάνουν και κριτική οι Ολυμπιακοί. Γιατί δεν σου κάνουν κριτική οι Ολυμπιακοί? Γιατί τους έχεις φλωμώσει στα πρωταθλήματα και στα κύπελα. Και δεν μπορεί να μιλήσει. Σου λέει εντάξει, θα πάρουμε και. Είναι και ο Τσίπρας τώρα, τους λένε. Καθίστε λίγο απ' έξω, θα κάτσουμε στα πίτσα. Αυτά λένε οι Ολυμπιακοί. Δεν πειράζει, θα ξεκουραστούμε κανένα χρόνο. Του χρόνου πάλι δυνατή. Αυτά τους λένε. Για ένα χρόνο να πούμε. Εντάξει, χορτασμένοι είναι. Η χοληστερίνη του είναι 450 να πούμε. Τα ζάχαρα στο 1,40. Εντάξει, κορτασμένοι. Σου λέει, πάμε να κάνουμε και λίγο δίαιτα να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει, ας πάρει και ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Λένε. Αν και οι Ολυμπιακοί της Βορείου Ελλάδος, εδώ οι φίλαθλοι, τρέμουνε μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θέλουν να το πάρει η ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, οι οπαδοί λοιπόν του ΠΑΟΚ έχουν άδικο. Παρένθεση. Το ότι δεν ακολουθούν τη φιλοσοφία της διοίκησης, την εντολή της διοίκησης, σημαίνει και κάτι άλλο όμως, έτσι, ότι είναι καθαροί. Τι σημαίνει είναι καθαροί? Δεν έχουν παρεδώσει με το Σαβίδι. Και αυτό είναι υγιές. Δηλαδή, αν τα είχαν καλά με το Σαβίδι και ήταν στο Μούχτι, να πούμε, τότε θα λέγουν ναι, αφέντη, ό,τι πει αφέντη, δεν θα πάμε, δεν θα κάνουμε. Εμείς λέγουμε γουστάρουμε να πάμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν παρεδώσει με το Σαβίδι. Και αυτό δεν το λέει κανένας. Αυτό είναι το θετικό. Ότι δεν έχουν στρατούς έτσι να γλύφουν το Σαβίδι. Εμένα μου αρέσει η θύρα 4 που δεν γλύφει το Σαβίδι. Απ' την άλλη μεριά όμως η θύρα 4 θα πρέπει να καταλάβει ότι ο Σαβίδης έχει μια επιχείρηση και ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να μπαίνει σε ρίσκα. Τι σημαίνει ρίσκα? Οστρογότθη οι Λαμιώτες. Βυσιγότθη οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα περιμένει και ο πονηρός ο Μελισανίδης, Μπούκες κτλ. Και θα περιμένουν και προβοκάτσια. Και να σου πω και το άλλο. Δεν χρειάζεται καν να γίνουν προβοκάτσια. Κατεβαίνουν οι παοξίδες κάτω στη Λαμία, μπαίνουν στο εστιατόριο, πλακώνουν το ταβερνιάρι στο ξύλο, βγαίνουν από το ταβερνίο, έρχονται να πούμε μπροστά σε ένα σύνδεσμο της ΑΕΚ, βγαίνουν οι αξίδες, πέφτει ένα ξυλίκι εκεί, σου λέω τι μπορεί να γίνει. Πάνε προς το γήπεδο, μπαίνουν μέσα τσαμπουκάς, πάνε τις πόρτες, γίνεται μια φασαρία, βγαίνει να πούμε ο Μελισανίδης, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, ο κοντός μπορεί να πληρώνει, αλλά και ο άλλος δεν είναι, επεξεγέλασε να πούμε. Και τρως μείον 3 βαθμούς. Τι γίνεται μετά? Έρχεται η ΑΚ, σου κάνει ένα χ ή ένα διπλό και σου παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν είναι αμαρτία από το Θεό, του ποδοσφαίρου. Μπαίνει σε τέτοιο ρίσκο. Μα πουλάς τη σαμπουκά, πας στο Αντάρτικο, πας δηλαδή στο να κάνεις το παιχνίδι πόλεμο, όταν είσαι σε μειονεκτική θέση. Εσύ και καλύτερη ομάδα έχεις. Ωραία, φουσκάλα ο καφές. Ωραίος, άστο να δω, χίστον κιόλας.
Χύστον κιόλας γιατί είχαμε έξοδο. Βέβαια, χάλασε ο Λέβητας, εγχείρησε ο σκύλος, χάλασε το κόρτομα το παράθυρο. Άστε να πάει στο διάλογο, χύστον κι άλλο. Χύστον κι άλλο. Λοιπόν, να πας στο Αντάρτικο. Να πας στο Αντάρτικο, εγώ το κατανοώ. Να σε, ξέρω εγώ, στο. Να σε συμφέρει να πας στο Αντάρτικο. Εσύ τι πας στο Αντάρτικο να κάνεις, δηλαδή. Και ομάδα καλύτερη έχεις. Θα σε φλωμώσει ο σωσίας του Σωτήρη Τζεβελέκο Τενές στα man to man. Θα προσπαθήσει να σε βγει εκεί στις κόντρες επιθέσεις. Σε καλή φόρμα είσαι. Άμα του κάτσεις ένα γκολ στο ημίχρονο που είναι το πιο πιθανό, το πήρε στο μάτς 3-0. Ανοίξουν αυτοί οι χώρους κτλ. Θα βγάλεις δύο αντεπιθέσεις γρήγορη ομάδα. Έχεις φτιαγμένη, ωραία και φορμαρισμένη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ. Περνάς 3-0, έρχονται. Δηλαδή, και από την άλλη μεριά σας πω και το άλλο εσείς στη θύρα 4. Δηλαδή, τι χρειάζεται, θα δώσετε εξετάσεις για να δείξετε ότι είστε ταξιδιάριδες. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, κάποια στιγμή στη ζωή πρέπει να κάνεις και, να κάτσεις και λίγο πίσω, να πούμε. Λες, εδώ δεν μας συμφέρει, μα μπορεί να μας τη στήσουν, να κάνει προβοκάτσια, να μπούμε μέσα, μας αφαιρέσουν βαθμούς. Δηλαδή, τι είναι αυτό, θα πάμε εμείς. Και τι είναι ωραίο τώρα αυτό, τώρα, να βάλει ο Σαββίδης, ο Βασιλιάδη, να σας κάνουν μπλόκο, κοκομπλόκο επάνω στο, στα πώς τα λένε αυτά, τα διόδια, τα βρωμοδιόδια που πληρώνουμε συνέχεια όλοι εμείς. Και να ξέρετε ότι επειδή το οργανωμένο οπαδικό κίνημα περνάει μια κρίση ανάμεσα, ας πούμε, στον κόσμο, δηλαδή δεν είναι και στα πολύ επάνω τους οι οργανωμένοι οπαδοί όσον αφορά, ας πούμε, τη δημοτικότητά τους. Τώρα, άμα ανοίξω γραμμές που εγώ δεν γουστάρω να τα βρίζουν τα παιδιά, γιατί αυτοί είναι οπαδάκια, να πούμε. Θέλω να πάνε να δουν την ομάδα. Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι εις βάρος της ομάδος αυτό, μπορεί να μας την πέσουν και να τους πλακώσουμε και να μπούμε και να γίνουν επεισόδια και μείον τρεις βαθμοί. Γιατί ήδη στα Γιάννενα σπάσαν τα κυκλειδώματα και γίνανε ιστορίες και κανονικά θα πρέπει να τιμωρηθείτε κιόλας. Αλλά δεν το λένε εδώ τα ραδιόφωνα, γιατί παίζουν ΠΑΟΚ. Κανονικά θα μπορούσατε να είχατε τιμωρηθεί και δεν λέγατε για τίποτα. Τι σπάσατε και κλειδώματα, μπήκατε, τσαμπουκάδες, ιστορίες κτλ. Δηλαδή δεν είναι ο λαός του ΠΑΟΚ τίποτα φλόρι που θα πάνε να πιούν το καφέ τους ήσυχα και θα πάνε και θα φωνάξουν, θα ρολιάξουν, θα μανουριάσουν. Άμα τους πει τίποτα θα απαντήσουν, θα σπάσουν το κυκλείδωμα. Είναι δηλαδή στο Μαο Μαο Τσετούνκ, να πούμε. Δεν είναι τίποτα φλόρι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ. Αλλά και από την άλλη μεριά θα πρέπει να ξέρουν ότι το συμφέρον της εταιρείας τους. Τη εταιρεία του Προέδρου του, δηλαδή του μεγαλομετόχου του, αυτού που έχει φίλου του διαιτητέ και την ΕΠΟ και τα λοιπά, και έχει κάνει και ομαδάρα και έχει κάνει το χοντρό 50-50 να διαμαρτύρεται. Αυτή λοιπόν η εταιρεία δεν τη συμφέρει η φασαρία στην προκειμένη φάση. Δεν τη συμφέρει η μανούρα. Δεν τη συμφέρει, να πούμε, η πολεμική. Σου λέει πάμε, ο Τενές θα κλειστεί, όπω τον έβαλε ο Χριστοδουλόπουλο στον γκολ και άνοιξε την άμυνα. Κάποιο δικό μα θα βρει την άκρη. Τώρα θα είναι ο Λιμιό, θα είναι ο Πέλκα, θα είναι ο Κοτσίδα, θα είναι ο Σέντερμπακ. Κάτι θα γίνει να το βάλουμε τον γκολ. Θα περάσουμε, η Λαμία θα χάσει. Εντάξει, το πιο φυσιολογικό. Έχει τεράστια διαφορά δυναμικότητα η μία ομάδα με την άλλη. Όπω η Λάρισα, α πούμε κτλ. Αλλά μπάλα είναι, δεν ξέρει. Αλλά τέλο πάντων δεν συμφέρει στον ΠΑΟΚ η πολεμική. Δεν συμφέρει η μανούρα, δεν συμφέρει το ξύλο, δεν συμφέρει το στραβό το στόμα. Άμα ήταν να πούμε και τα λοιπά, σας έλεγα εγώ, έτσι όπως το βλέπω από την εμπειρία μου, ας πούμε, τόσα χρόνια. Εντάξει, ορμάτε πάντα εκεί πέρα. Ναι, να ήσασταν δύο βαθμούς πίσω, τρεις, να ξέρω εγώ, η διαιτησία να μην, να ήθελε να ήταν η ομάδα σας ψηλομέτρια, ή να μία ψηλοκαλή. Να πω να πάτε να κάνετε εκεί τη μανούρα, να πούμε, να βοηθήσετε και την ομάδα και να τη δώσετε όθηση, να πούμε. Δεν χρειάζεται ομάδα όθηση. Η ομάδα παίρνει όθηση από τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί παίζουν δευτερεύοντα ρόλο πλέον στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη συμμετοχή τους, τη συμμετοχικότητά τους, τη βοήθειά τους στην ομάδα. Βοήθεια εννοώ, δηλαδή, το ότι παραβρίσκονται τόσες χιλιάδες είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά το να σπρώξουν την ομάδα, να την ανεβάσουν επίπεδο, ότι με τις φωνές της Ιαχές θα πάρει μπρος η ομάδα, είναι άλλες οι εποχές. Όπου έπαιρνε μπροστά η ομάδα. Πάλι επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση φασαρία, δεν χρειάζεται μανούρα, δεν χρειάζεται να πούμε τσαμπουκά. Τελειώνω επαναλαμβάνοντας ότι η δήλωση των ΠΑΟΞΙΔΟΝ της ΣΥΡΑ 4 ότι εμείς θα πάμε αποδεικνύει το πόσο ανεξάρτητη είναι από τη διοίκηση. Δηλαδή η ΣΥΡΑ 4 με αυτό εδώ που κάνει μου δείχνει
ότι δεν έχει πάρε δώσε με τον πρόεδρο. Το ότι είναι, ας πούμε, καθαρά κερκιδάτη. Είναι καθαρά κερκιδάτη. Ότι δεν έχουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, πρόεδρε, ναι, υποτακτικότητα. Δεν έχουν καμία υποτακτικότητα απέναντι στο Σαββίδι. Και αυτό εμένα με εγωιτεύει. Μ' αρέσει. Το γουστάρω την ανεξαρτησία της κερκίδας από τον πρόεδρο. Να μην τον γλύφουνε. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Και να κάνουν και κριτική. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τους συμφέρει να πάνε εκεί, γιατί υπάρχει και το άλλο. Πες ότι πάνε. Πες ότι γίνεται μανούρα. Πες ότι δεν φταίνε αυτοί. Και τρώνε από αγμιών τρεις. Ξέρετε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει. Θα πούνε οι θύρα 4 ήταν οι υπεύθυνοι. Θα σας χαρακτηρίσουν πως οι αλυταράδες, οι έτσι, αλλιώς, τα παλιόπεδα, τα τομάρια, οι κασικλίδες. Θα σας πούν 1000. Και δεν είναι ωραίο. Ενώ εσείς δεν έχετε καμιά διάθεση να κάνετε κακό στην ομάδα. Είστε τσαμπουκάδες, είστε 20 χρονών, το αίμα σας φράζει. Τώρα εγώ με 50 και βράζει το αίμα. Καταλαβαίνω πως νιώθετε, να πούμε. Αλλά κάποια στιγμή, σαν άντρες, πρέπει να κάνετε και λίγο πίσω. Να κάνετε που λένε όπισθεν. Είναι αυτό που λες ότι ο άντρας, ρε παιδί μου, σκέφτεται πάντα με το κεφάλι το κάτω. Και όχι με το κεφάλι το πάνω. Και άμα είναι 20 χρονών, 22, 18, 24, που είναι συνέχεια το πουλί του όρθιο, να πούμε. Βράζει το αίμα, κουλάρεται. Εγώ το μεσημέρι έβγαλα κάνα 2-3, να πούμε, παλιούς παοξίδες, αμοιράδες και τα λοιπά. Λέει, οπ, εγώ λέω που είμαι 45 χρονών, όριμος, λέω δεν συμφέρει να πάμε. Δεν συμφέρει να πάμε, γιατί δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ η φασαρία. Δεν συμφέρει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η μανούρα. Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτησή μου και δεν θέλω να βγαίνετε και να τους βρίζετε. Τα παιδιά της θύρας 4, αλλά και τα παιδιά της θύρα 4 θα πρέπει να καταλάβουν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνε να παίξουν με τη φωτιά, να πούμε. Λοιπόν, Ελλάδα-Τουρκία γεγονότα, μου λέει ο 438. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού δεν έχει πέσει αεροπλάνο, δεν έχουμε νεκρό σε επεισόδιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ νεκρό είχε η Τουρκία με τη Ρωσία τις προάλλες, πάλι δεν υπήρχε πρόβλημα. Οπότε αυτά είναι για να σας τρομάζουν. Να πούμε ότι έγινε το εναέριο χώρο και μπήκε η φρεγάτα από την άλλη μεριά και τα ίμια από την άλλη. Μη το κόνοπα τον διηλίζουμε, να πούμε, κτλ. Όταν είπε ο άλλος ο Φουσκομάγουλος, ο Τουρκαλάς, ο. Πώς το λέγανε, ρε Γιάννη. Να γαμώ το. Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός ο χοντρός που προκάλεσε. Λέει, θα σπάσουμε τα πόδια και τα χέρια των Ελλήνων. Ο Μπουλούτ. Ο Μπουλούτ. Σύμβουλος, ναι, είναι σύμβουλος. Όταν λοιπόν είπε, θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια του Πρωθυπουργού και εσείς δεν μιλήσατε, βγάλατε και τον Φουσκομάγουλο και να πει δύο κουβέντες, τι το ψάχνετε. Εντάξει. Θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια και τα λοιπά. Εντάξει. Τέλος. Λοιπόν. Ο τεράστιος οπαδικός λαός φέτος έχει προσφέρει 7 αγωνιστικές και κλεισμένων. Λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, ανοίγουμε νωρίς γραμμές, Γιάννη. Έχουμε διάλειμμα, Γιάννη. Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Γιάννη, ανοίξουμε γραμμές. Γιάννη. Ανοίξουμε γραμμές. Θα πάμε διάλειμμα. Ωραία, πάρ' τη γραμμή αυτή, να ανοίξουμε και τις άλλες. Να δούμε τι λέει ο απλός λαός. Τι λένε και οι ουδέτεροι. Εντάξει. Θέλω όχι βαρύς χαρακτηρισμούς, όχι χαρακτηρισμούς άσχημους, αλλά να δούμε ότι ο λαός του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αντιδρά, θέλει να δείξει και αυτός ότι συμμετέχει. Δηλαδή, τους έχει επισκιάσει, να πούμε, ο Κοντός. Ο Κοντός ο μικρός μιλάει, ο Κοντός ο μεγάλος πληρώνει, σου λέει το πρωτάθλημα είναι του Προέδρου, εμείς τι κάνουμε εδώ. Πρέπει να ακουστούμε κι εμείς. 90-90-90. 98-80-90. 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Βολίδα, πάμε και όποιος θέλει να μιλήσει, εδώ τον έχουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95.5. Ηγέτης στα σπορ.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις, πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο meimaris.com. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και φυσικά θέλω και οργανωμένους οπαδούς. Θέλω και οπαδούς από άλλες ομάδες. Και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια. Γιατί θέλω να με αντικρούσετε. Ότι το οργανωμένο οπαδικό κίνημα περνάει μια φάση έτσι ύφεσης κτλ. Για να δούμε. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε. Την παλεύουμε, λοιπόν, την παλεύουμε. Ναι, ωραία, πολύ, χαρά. Τρέξουμε, ωραία. Έχουμε ένα ωραίο θέμα όμως. Για πες. Λοιπόν, αυτό που είπες. Δεν τον ακούω, ρε Γιάννη, μου δίνεις λίγο ήχο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Μισό λεπτό, δευτερόλεπτα, φιλαράκι. Okay. Πάμε τώρα. Σε ακούω τώρα. Λοιπόν, πάμε, είσαι πολύ καλός τώρα, λέγε. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, σωστά αυτά που λες. Υπάρχει μία ανακοίνωση της ΠΑΕ που λέει να μην πάμε και υπάρχει μία ανακοίνωση μιας ένδοξης θύρας. Η οποία λέει να πάμε. Εμείς θα πάμε. Okay. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε την ίδια ηλικία. Ναι. Και να αντιπαραθέσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Πάντα συμφωνώ στα περισσότερα που σα έχει πει, έτσι. Ναι, να δούμε να το τεντώσουμε το θέμα, να δούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ναι. Α, γεια σου. Ωραία. Λοιπόν, από πότε συμφιλωθήκαμε με τον Πανιόνιο, αν θυμάσαι. Με τον Πανιόνιο. Λοιπόν, το 1985 που πήγαμε. Ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Μιλάς για το 0-0 που καθάρισε ο Γεωργόπουλος ο Βασίλης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήμουν μέσα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, μας την πέσαν οι γάβροι. Ναι. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας έξω από το γήπεδο. Της Νέας μέχρι Μέρης. Ναι. Ένα, μέχρι Ομόνια, θα σου πω. Εντάξει. Δεν έγινε τίποτα. Τότε εκείνη τη εποχή πήραμε το πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική και τελείωσε. Μα ο Πανιόνιος, η φίλη. Και έρχομαι. Ναι. Και έρχομαι στο σήμερα. Ναι. Σήμερα μας λένε ότι δεν πρέπει να πάμε, διότι μπορεί να υπάρχει προβοκάτσια. Δεκτό. Δεκτό και λογικό. Δεκτό. Από ποιους? Από αεξίδες και Ολυμπιακούς. Ωραία. Αυτοί τι δουλειά έχουν στο ΠΑΟΚ Λαμία? ΠΑΟΚ Λαμία, ΠΑΕ. ΠΑΕ και μία, ΠΑΕ και άλλη, ΠΑΕ και 16. Γιατί ποιο στη Λαμία θα σου πω. Ποιο, είναι, Λαμία... ποιο είναι το προϊόν, να κληρώσουμε τη σκέψη. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι. Ποιο είναι το προϊόν? Ποδόσφαιρο. Γιατί έχουν εξέδρες για να κόβουν εισιτήρια και να τροφοδοτεί το σύλλογος. Κανονικά έτσι πρέπει, ναι. Έτσι δεν είναι. Κανονικά. Οπότε από τη στιγμή που είναι ένα λιανικό εμπόριο στο οποίο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε. Θεωρητικά. Θεωρητικά και νομικά, λοιπόν, γιατί μου απαγορεύεις την είσοδο? Θα σου πω. Και γιατί ενώ ξέρεις τι θα μου τη στήσουνε, κυνηγάς εμένα. Αυτή είναι η απορία μου. Ναι, εσύ τι και λες γιατί τώρα. Μου στερείς, ποιο είναι το σωστό το μάτς μου. Ε? Κοίταξε. Έχουμε Λαμία, νομικό κενό, εκεί Λαμία, θέλω να σου οδηγήσω. Στη Λαμία, άμα πας στο σχολείο, παοξί δεν βρεις. Κακά τα ψέματα. Γαύρο και αγτζή. Θα βρεις γαύρο και αγτζή. Παοξί στη Λαμία δεν βρεις. Σίγουρα, μπορεί να βρεις τώρα. Μπορεί να βρεις, ξέρω που να είναι ο ξάδελφος του Γκλέτσου. Στο Παγκράτη το 80 ήμουν μόνος μου. Τώρα έχει. Ναι, δεν λέω εγώ όχι. Εγώ λέω την πλειοψηφία. Πας εσύ να πούμε μεμονωμένα. Ούτε μεμονωμένα με αφήνει. Να πάω με τη γραβάτα μου να δω το μάτς. Καλά κάνει. Γιατί? Γιατί. Έτσι θα πάει μπροστά το ποδόσφαιρο γενικότερα. Αυτό που λέει. Όχι, γιατί έτσι συμφέρει την εταιρεία. Στην κυρία. Συμφέρει την εταιρεία. Μπράβο. Υπό τα συνθήκα στα σημερινά, εσύ δεν μπορεί να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην αντίθεση. Παίρνοντας ρίσκο την εταιρεία σου να κάνει τον εξυγιαντή του ποδοσφαίρου. Αφού ούτως ή άλλως εξυγιαντής δεν είσαι. Πάμε στην άλλη αντίφαση. Πάμε. Τώρα. Λοιπόν, η άλλη αντίφαση είναι ότι όπως σωστά είπες, η θύρα 4 τι είναι, ανεξάρτητα από την εταιρεία. Η θύρα 4 δείχνει, χρόνια. Αυτό είναι δηλαδή χρόνια. Η καθαρότητα της 4 απέναντι στη διοίκηση. Σου λέει χρόνια, εμείς όμως. Ούτε τα παίρνουμε, ούτε παρεδώσε γουστάρουμε και εμείς θέλουμε να πάμε. Και άμα δούμε τι κάνεις και λαλαχίες, αμαλάκι σε διώχνουμε. Σωστό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αντίφαση. Τώρα τι γίνεται, εγώ τι φοβάμαι. Και δεν μ' αρέσει, να σου το πω στα ίσα. Μένα δεν μ' αρέσει που έρχεται να διχαστεί ο λαός του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι στον οποίο την έχουν στημένοι άλλοι. Αυτό ίσως δεν αποδέχεται ο ΠΑΟΚ της 4.
Ναι. Αλλά και ο άλλος που είναι στην εταιρεία σου λέει δεν μπορώ εγώ να πάρω μετά από 33 χρόνια τέτοιο ρίσκο. Δες και την άλλη πλευρά. Όλα τα ζήσαμε τα 33 χρόνια, όλοι τα έχουμε ζήσει. Είδες. Το θέμα είναι ότι ο ένας σκέφτεται την εταιρεία του και άλλος σκέφτεται αυτό που. Το παδιλίκι του. Που τόσα χρόνια φανταζόταν να ζήσει. Εντάξει. Και έρχεσαι εσύ και του λες όχι. Του λες όχι, ναι. Σε έναν οπαδό που πάει παντού. Και αυτό έχει αποδειχτεί. Και οι μεν και οι δε έχουν τα δίκια τους. Το θέμα είναι τι συμφέρει στην εταιρεία. Και για να κλείσω. Η Λαμία στον πρώτο γύρο δεν είχε το γήπεδο. Ναι. Έπαιζε στο Περιστέρι. Ναι. Πήγαν οι Αεκτζίδες, πήγανε. Πήγαν οι Γάβροι, πήγανε. Πήγε και η Κατσαρίδα, πήγε. Εμένα για δέρεψη δεν με αφήνει. Γι' αυτό το λόγο πάει για καλά. Κατανοητό, σε καταλαβαίνω. Σε νιώθω. Έχεις δίκιο, αλλά και από την άλλη μεριά ο κοντός τι να κάνει τώρα. Μπορεί να ελέγξει αν εσύ που είσαι και τζόρας να πούμε γίνει η κατάσταση ανεξέλεγκτη. Δεν είναι εύκολο. Ράπου όπως και οι παίκτες της ομάδας μας έχουν ρόλους μέσα στην ομάδα και δουλεύουν για ένα στόχο, βλέπε προτάσμα και κύβολο, έτσι και ο κόσμος πρέπει να μπει στην εξίσωση και να αποδεχτούν το ρόλο τους για το στόχο που έθεσε ο οργανισμός. Γι' αυτό πρέπει αυτή την αγωνιστική να μείνουν εκτός αποστολής για να είναι ξεκούραστοι την άλλη εβδομάδα και να τα δώσουν όλα για την νίκη με τον Ολυμπιακό. Προτρέπει ο 953. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Κρατόπουλε. Μάλιστα κύριε. Δεν μας νοιάζει το ποδόσφαιρο. Μας νοιάζει μόνο το double. Τι σε νοιάζει το double. Σωστό, ναι. Μόνο το double μας νοιάζει. Στη Λαμία δεν θα πάμε ρε φίλε. Μα έχεις να αποδείξεις κάτι ρε φίλε να πας στη Λαμία. Τι να αποδείξεις. Όχι. Αυτοί που θα πάνε μπορεί να μην πάνε. Καλά θα κάνουν να μην πάνε. Έλα από το πλεδόζεις να πούμε, ξέρεις να πούμε. Βρε, εγώ ξέρω. Ξέρω ότι τα ξέρεις. Ξέρω τα έργα ξέρεις. Εγώ, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Το W είναι δικό μας. Θέλει όμως... Και οι κίτρινοι λαγοί να κρύβονται. Να κρύβονται. Όπως ξέρουνε πού. Όταν λες κίτρινοι λαγοί, είναι δύο οι κίτρινοι. Δεν καταλαβαίνω. Κάπου κρυφτήκανε σήμερα. Τη γειτονιά σου εκεί. Τι, για πες, δεν ξέρω. Ανέφερε μου. Το Ντάμπλ είναι δικό μας αυτό που λέει. Αυτό ναι. Πού κρυφτήκαν οι άλλοι δεν κατάλαβα. Και ήμουν εκτός. Στη Λαμία δεν πάμε παιδιά. Δεν πειράζει. Δεν πάμε. Δεν πάμε. Okay. Το γάμο δεν κάνουμε τίποτα και με την ΑΕΚ ναι. Θα δίνουμε όλα. Οκ, okay, boy. Ό,τι πεις. Έφυγες. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενος κύριος. Εδώ έχει ο λαός λογιών μεζέδες. Καλημέρα, ναι. Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε. Νάτος. Έτυχε να ακούσω και την παρέμβασή σου στον προηγούμενο παραγωγό και είχε και αυτή την αξίωσή της. Λοιπόν. Ναι, αλλά η κινητή τηλεφωνία σε προδίδει. Τα σήματα είναι να μην πω γιατί. Να μην πω γιατί είναι τα σήματα. Τι να κάνει. Γιατί μπορεί να έχουμε και κανένα... Να έχουμε και καμιά διαφήμιση για να πούνε «Μα εδώ είναι χορηγήμαση». Οπότε, ναι. οπότε μακροπρόθεσμα μην εκφράζεις απόψη. Ναι. Λοιπόν, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στην συγκεκριμένη ανακοίνωση και ομολογώ ότι αν και αριανός σου βγάζω το καπέλο. Για πες μου γιατί ως αριανός βγάζεις το καπέλο στη θύρα 4, να μου το εξηγήσεις. Σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Λοιπόν, τους παραδέχομαι για ένα πράγμα. Ότι με αυτή τη στάση δεν είναι ότι προσπαθούν να αποδείξουν και αυτοί να έχουν κάποιο δικαίωμα στην τούρτα της επιτυχίας του Σαββίδη. Αλλά, εγώ λέω αλλά, είναι και αυτό λέω εγώ. Αλλά, ναι, αλλά. Επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος περισσότερο νεοπαοξίδων και όχι παλιών παοξίδων ναι. Έχει αποδεχθεί την αποδοχή της πολιτικής επιρροής του Σαββίδη. Ναι. Αυτό είναι κάτι που τους ενοχλεί. Ναι. Και για να στο κάνω και πιο λιανάλιγο πενινταράκια, επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι παοξίδες είναι ένας λαός που έχει λογιών μεζέδες μέσα, δεν θέλει ο παοξής, είναι ένα μεγάλο μέρος της θύρας 4 με την ανακοίνωση αυτή, να γίνει ένας bon vivere οπαδός. Ναι. Να γίνει ένα σαλονάτος να πούμε. Ναι. Μπράβο. Δεν θέλει να μετατραπεί, επειδή μετατράπηκε η εταιρεία σε φιλοκυβερνητική. Ακριβώς.
να πάρει το ρόλο και αυτές του. Μάλιστα, ναι, ναι. Θέλει να βγάλει άλλο η κουλτούρα, να πούμε. Μάλιστα. Και να σου πω και κάτι στην τελική ανάλυση. Για πες μου. Αν μία πιθανότητα, ας πούμε, που για μένα είναι κάτω από 10% το να μην πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Ναι. Στραβώσει και δεν το πάρει. Ναι. Η θύρα 4, αν μη τι άλλο, θα πει. Εγώ τη στάση μου απέναντι στη διοίκηση την έχω δείξει όχι μόνο με την ανακοίνωση στη Λαμία, αλλά και με πολλές άλλες ανακοινώσεις. Ναι. Πολλών ερμηνεών και πολλών οπτικών γωνιών γενικότερα. Πάντως δείξανε οι τύποι ότι δεν είναι ο πρόεδρος και ο πρόεδρος. Όχι, ένα... ναι, ναι. Και σου λέω αυτό το πράγμα δηλαδή. Το παραδέχομαι απόλυτα. Δηλαδή, είναι ίσως η πρώτη φορά η οποία με βρίσκει σύμφωνο με κάτι που βγαίνει γενικότερα από τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Τι προβλέπεις? Είναι αξιομνημόνευτο αυτό. Ναι. Λοιπόν, και έτσι ξέρεις και εμένα γενικότερα τις απόψεις μου ότι απέναντι σε διοικήσεις οι οποίες λειτουργούν σε έναν βαθμό, να το πω και λίγο κάπως, βάζουν ουσιαστικά τον. Θέλουν να κάνουν ένα εντελώς προσωποπαγή προσέγγιση. Εντάξει, κάπου με ενοχλεί αυτό. Όπως με ενοχλούσε για παράδειγμα και με το σκόρδο αυτή προσωποπαγή προσέγγιση, το ίδιο και αν ήμουν παοξής, με ενοχλούσε η προσωποπαγή προσέγγιση του παοξή. Ναι. Ναι. Και που θα είναι πιο λογικό. Και που θα είναι πιο λογικό στο Σαββίδι που έχει τάλαρα να είσαι πιο δουλικός. Άσε. Έτσι. Ναι. Ναι, να σου πω όμως κάτι, Κωστή. Δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει πρόεδρος, ο οποίος, και ο Κόκαλης, πόσους τίτλους τους είχε πάρει. Ναι. Πόσα πράγματα, 1002. Δεν έχει περάσει στον Ολυμπιακό ότι θα είμαστε πρώτα Κόκαλης και μετά Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Δεν... Κανένα πρόεδρο δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ούτε στον Γουλανδρή έγινε. Και αυτό γενικότερα είναι αυτό που... Ναι. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Λοιπόν... Μια που είσαι μόνος σου, ναι. Απόλαυσε την συνέχεια της εκπομπής και έτσι. Σου έχουμε ό,τι καλύτερο. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί σήμερα εκθίαζε τον Καμπάνιο. Καλημέρα. Όπως το λένε, συγγνώμη, ο Πλιάκος. Και ο Καμπάνης, και ο Καμπάνης, και ο μεγάλος παράγοντας, και ο Καμπάνης μας έπριξε με τον Καμπάνη. Σαν σήμερα πέθανε ο Καμπάνης πριν 40 χρόνια. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλέξανδρος από εγώ. Να. Λοιπόν. Ναι. Θέλω να πω ναι. ότι έχω χάσει δύο φίλους. Ναι. Κολιτσούς, τη δεκαετία του 90, πήγανε στο γήπεδο στην Αθήνα. Ξέρω, και καήκα τα παιδιά, ο Φερνάνδο και η Ευθύνης. Ο ένας που σώθηκε... Να είναι καλά, ο ένας με κομμένο χέρι, θα γινότανε γαμπρός της κολλητής της αδερφής μου. Λοιπόν, ναι. θέλω να πω ότι στην Αθήνα δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω ταξιδέψει ποτέ για αυτό το λόγο. Φοβάμαι πάρα πολύ την Αθήνα. Μισώ την Αθήνα για αυτό το λόγο. Έχω χάσει και τη μητέρα μου, τα τρία πολύτιμα πρόσωπα αυτά, δύο πρόσωπα αυτά και η μητέρα μου. Λοιπόν, θέλω να πω στους παοξίδες, τους νεότερους, εγώ έχω ζήσει τη Λίτσα με στην Τούμπα με τον πατέρα μου. Κοίταξε, κοίταξε τώρα εγώ τώρα, εσύ είσαι 50 χρονών. Απαγορεύεται ναι. σαν παοξής 50 χρονών να με πεις φοβάμαι να πάω στην Αθήνα. Δηλαδή τώρα ο κλαδάς... Δεν έχω από την αστυνομία τέτοιο. Τι? Δεν έχω αστυνομία φύλαξη, γιατί αστυνομική στην Αθήνα... Ναι. Είναι κουμπλεξική με τους παοξίδες. Τι κάτω άλλο κομμάτι. Λοιπόν, το 87, ναι. αν θυμάσαι μες στην Τούμπα, τους κάναμε ένα ντούτους ματατζίδες, οι οποίοι βαρούσαν χωρίς λόγο, στο 4-1 ήμουνα μέσα, ήμουν στη θύρα 3, βαρούσαν χωρίς λόγο την 4 και μπήκε όλο το γήπεδο μέσα και όπου φύγει η αστυνομική. Δεν έχω τίποτα με τους αστυνομικούς. Συλλάβαν πολλούς. Είμαι πατρίστης και οικογένεια. Ναι. Άκου να σου πω, μην διακόψε παρακαλώ, επειδή έχω αυτό το... Ξέρω. Είμαι αγανακτισμένος. Ναι, έχω υπηρετήσει μαμά πατρίδα δύο φορές. Δύο. Το 88 απολύθηκα ναι. και το 88 παρουσιάστηκα και απολύθηκα το 99 στα γιόντα 4. Λόγω του ότι ο λαχαγός μου ήταν μην πω ότι ήταν. Θέλω να μιλήσω. Και θέλω να πω από την ΚΟ ναι. ότι κοιμάμαι την ημέρα και ξυπνάω τη νύχτα γιατί φοβάμαι τον Τούρκο απέναντι μη γίνει τίποτα και έχω ξυλώσει τη Σάρισα και την ασπίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ναι. και είμαι τιμοπόλεμος να τη ρίξω από εδώ στο, απέναντι στο, στο Βόντρου. Κάτσε, ένα λεπτό. Εσύ φοβάσαι να πας στην Αθήνα και θα πάω να φας τους Τούρκους, ρε. Τρελός. Τους Τούρκους θέλω να τους κάνω. Φύγε, α όχι. Τι λέει, φοβάμαι πάω στην Αθήνα, πάω να φάω λάχανο τους Τούρκους. Πώς γίνεται αυτό, ρε γάμο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Καλημέρα, δεν το βουλέ. Στον δρόμο είσαι, φίλε. Στον δρόμο, Άρης οδηγός είμαι. Ο Γιάννης με ξέρει λίγο καλύτερα. Ναι. Χαιρετίσματα σου δίνει. Κλείς το παράθυρο, λέω εγώ.
κλεισμένο το φορέ, αλλά κάνει μια μαγούρα, δεν είναι μέγιο ταχύ. Φορτηγό είναι, ρε, τι είναι, σκάνια. Όχι, δεν είναι σκάνια, φορτηγάκι μικρό είναι. Α, συγγνώμη. Έλα, λέγει. Λοιπόν, εμένα μου κάνει μια εντύπωση, γιατί τώρα το κάνουν τόσο έντονο, ενώ και στα Γιάννενα ήταν αυτή η προειδοποίηση και στα Γρήνια ήταν αυτή η προειδοποίηση, αλλά δεν άκουσα να μιλάς ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος τόσο έντονα να μην πάνε, να μην πάνε. Και από τη στιγμή που έχουν μάθει ότι δεν τιμωρούνται, παρότι δεν ισχύουν αυτά που λένε, γιατί και να μην πάνε. Το τραβάει το κολαράκι στους μείον 3 βαθμούς. Κοίτα να δεις, για το μείον 3 βαθμούς πρέπει κάτι να κάνεις. Αν είσαι κύριος, όπως τα τελευταία, γιατί έτσι δεν είπαν ότι... Δηλαδή στα Γιάννενα ήσουν κύριος. Στα Γιάννενα, όχι, δεν ήταν. Εγώ δεν είμαι παραγωγής. Άσε ρε Γιάννη, εγώ δεν είμαι παραγωγής. Κοίταξε, επειδή δεν είσαι παραγωγής, η Λαμία το μάτι δεν το δίνει. Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Ναι, συμφωνώ. Άντε, μπράβο. Αυτό λέω εγώ μόνο. Αυτή ήταν η άποψή μου. Δεν είναι σωμένη η Λαμία. Ναι. Ναι. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, αυτό που είπε για τους Τούρκους, πώς το βλέπω εγώ. Ναι. Και συμφωνώ μαζί σου ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί που θέλουν, σαν και καλά τα Σκόπια, να ονομαστούν Μακεδονία, ναι, είναι οι Αμερικάνοι, έτσι δεν είναι. Οι σύμμαχοί μας. Οι σύμμαχοί μας. Mm. Οι σύμμαχοί μας πήγαν απέναντι για μένα τον κύριο Ερντογάν και του λένε, κοίτα να δεις, απασχόλησε λίγο τους Έλληνες, γιατί ο Τσίπρας βρήκε κάτι προβλήματα εκεί με κανένα 2-3 εκατομμύρια στο δρόμο. Για να βγαίνει κάποιος σαν τον κύριο Μπαλάφα σε μια εκπομπή και να λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι εξανατολάς. Ναι. Να ασχοληθούμε εκεί, να περάσουμε και εμείς στο Μακεδονία και όλα εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας είναι ο καλύτερος φιλοαμερικάνος, έτσι. Έβαλε μυαλό σαν τον Ανδρέα κι αυτός. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί. Αυτά τα αντιαμερικάνικα τα κάνουν κάτι παιδιά στο Κολωνάκι, οι γονείς και στα βόρεια προάστια. Έχουν χεστεί στο τάλιρο και από το πολύ φαΐ το παίζουν αναρχική, να πούμε, κατάλαβες. Έξω το... Άμπραβο. Συμφωνώ απόλυτα και σου λέω ότι όλο αυτό με την Τουρκία για μένα είναι ένα καμουφλάζ. Μπράβο. Να ασχοληθεί ο κόσμος και να μπορούν και οι πολιτικοί να λένε, να κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε να λύσουμε τσάμε από Ανατολή που έχουμε, ναι, το μεγάλο πρόβλημα. Τι ασχολείστε, γιατί το άκουσα από υπουργό της κυβέρνησης σήμερα. Με μικροπροβλήματα, όπως η ονομασία, εδώ έχουμε μεγάλα προβλήματα εξ Ανατολάς. Ναι. Και δεν μπορεί η ελληνική, λέει, κυβέρνηση να αναλώνεται σε εξωτερική πολιτική σε δύο μέτωπα. Λες και δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα μέτωπα. Γιατί αν ήταν μάγκες, το δεν έπρεπε σε εμάς, θα το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Ρε παλικάρια, τα σύνορα είναι ευρωπαϊκά, εκτός από ελληνικά. Ελάτε κάτω και μαζέψτε τα. Έκλεισες, καλό δρόμο. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Γιατί λες θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα όταν η Άκη είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω, ρωτάει ο 112. Και κάτι ακόμη, θα άφηνε ποτέ Χαλίφης πέναλτι σαν αυτό της ΑΕΚ με Τρίπολη? Το είχα πει, το είχα πει. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Γεια σου Κωστή. Κλείς το ράδιο. Το χαμήλωσα, το χαμήλωσα. Λοιπόν, ναι, πήρε. Ναι. Άκου τώρα, να πούμε κάποια πράγματα. Θα παραδεχτούμε μάλλον κάποια πράγματα. Παιδεία ποδοσφαιρική έχουμε. Γενικά οι Έλληνες δεν έχουν παιδεία σε τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις. Και αν την πήδηξα στα Γιάννενα, γιατί βλέπεις τώρα μας την έχουν και στημένη, εγώ θα πω 2-3 πραγματάκια, εγώ είμαι παλιός παόξης. Δεν είμαι πολύ μεγάλος, αλλά λέω στους πιτσιρικάδες και θύρα 4, αυτές τις χαζομάρες και τα τσαμπουκαλίκια, εμείς θα πάμε, αυτά να τα αφήσουν. Μας την έχουν στημένη. Όποιος θέλει να το καταλάβει, ας το καταλάβει. Λοιπόν, να αφήσουν τις χαζομάρες, να μην κάνουν βλακίες, γιατί εάν την πήδηξα στα Γιάννενα, ξέρεις, πολλοί δεν θέλουν να βγάλουν καμιά έκθεση η αστυνομία και να πούνε ότι ξέρεις, μπήκανε μέσα με τσαμπουκά, έγινε εκείνο, έγινε τ' άλλο, πάρει αυτό που είπες και εσύ, μείον 3 στο κεφάλι. Λοιπόν, και ύστερα, θα κλαίνε ύστερα. Να, το κράτος μας κάνανε, μας ράνανε. Τίποτα, δεν θα φταίει, δεν θα φταίει, δεν θα φταίει κανένας άμα πάνε. Μετά. Θα φταίει το ξερό μας στο κεφάλι. Λοιπόν, για να λέει ο Σαββίδης, ίσως κάτι παραπάνω ξέρει. Λοιπόν, παιδεία δεν έχουμε. Όχι μόνο οι παοξίδες. Και οι αεξίδες, και οι γάβοι, όλοι τα ίδια είναι. Θα πάνε, θα γίνει καμιά μανούρα. Πρώτα απ' όλα, σου την έχουν στημένη. Ξέρεις τώρα πολύ καλά, θα πάνε τίποτα γάβροι, θα πάνε, ξέρω εγώ, τίποτα αεξίδες, επίτηδες. Αυτά τα καπνογόνα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, φιλαράκι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Εγώ ξέρω πως θα φοβάμαι αυτά. Λέω, θα κάνει κανένας καμιά βλακεία. Μπορεί να μην είναι καν παοξής.
Να φάει ο ΠΑΟΚ τελικά μια τιμωρία. 7 αγωνιστικές, φίλε. 7 αγωνιστικές. Έπαιζε και κλεισμένο το θυρών. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις? Τι άλλο? Αφήστε ρε παιδιά την ομάδα να παίξει την μπάλα. Τώρα που άρχισε να παίζει μπάλα σιγά σιγά, να παίρνει σε ρυθμούς. Λοιπόν, αφήστε την ομάδα να πάνε τα πράγματα. Εύχομαι καλά. Έτσι. Και αυτά τα άλλα τα χαζά θα πάνε και που θα πας, τι θα γίνει δηλαδή? Τόσο πολύ δηλαδή ζόρι, δεν και καλά να πάμε στη Λαμία. Τι θα γίνει? Άντε να γίνει καμιά μανούρα λοιπόν, να φας και εσύ μια τιμωρία. Και έχω και μια απορία ρε Κωστή. Εμάς μας τιμωρήσανε μείον 3 και φάγαμε 7 αγωνιστικές. Το Γάβρο γιατί του ρίξανε 2 αγωνιστικές? Και κάνει και τέτοιο και έφεση κιόλας, τους κακοφάνηκε. Ήσασταν υπότροποι. Α, γι' αυτό, εντάξει. Ωραία. Ναι, γι' αυτό. Γιατί δεν το ήξερα. Λέω ναι, κάτι, εγώ έφαγα 7. Ναι, όχι, υπότροποι. Γιατί φάγανε. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως βλέπεις το περίεργο ποιο είναι, ότι αυτοί δεν θέλουν να τιμωρηθούν. Μπήκανε μέσα, δες και φωνάζει, λέει ο κλέπτης, δεν αποδειχθεί ο νοικοκύρης. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά. Εγώ συνιστώ στα παιδιά, ειδικά στους και τις ειδικά τους παοξίδες, ψυχραιμία. Καθίστε καλά, μην κάνετε βλακίες. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Πιστεύω, γιατί σ' άκουσα ότι το συζητούσατε, ας πούμε, και με τον Κόκκινο, ότι μπορεί να γίνει καμιά στραβή, ξέρεις, με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να φύγουν αυτοί να χαλάσουν το μάτς. Αυτοί δεν θα έρθουν να παίξουν μπάλα, για αυτούς τελείως το πανηγύρι. Θα αρχίσουν, ξέρεις, τα Καραπαπάδες και Θεοδωρίδης και ξέρω εγώ τα Καραγκιοζήκια. Κοίτα, τα και αυτοί τώρα και ο Καραπαπάς και ο Θεοδωρίδης και ο Μαρινάκης, στο λαό τους δεν περνάνε οι δικαιολογίες. Εγώ έπαθα πλάκα με την ωριμότητα του λαού του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχεις ένα κλαίο Καράπαπας, ο Θεοδωρίδης, μας κυνηγάν, μας κάνουνε. Και δεν τρώει πρόλογο ρε φίλε, δεν είναι δηλαδή χαζός, λέει, δεν έχουμε κάτι καλά, δεν έχουμε κάνει κάτι καλό εμείς στέμε. Πάντως απορώ με το Μαρινάκι ρε Κωστά, απορώ δηλαδή πόσο γελίος μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται γελίος. Δεν γίνεται γελίο. Όταν βγαίνεις τώρα και κλαίγεσαι, τα βάζεις... περνάει το μήνυμά του. Δεν είναι γελίος. Κάνει την πολιτική του. Απλά βλέπει και αυτός ότι το κλάμα του στο λαό του δεν περνάει. Δεν γίνεται πιστευτό. Δεν γίνεται, ας πούμε, δεν το λυπάται. Δεν μπορεί να τραβήξει κόσμο. Τώρα άμα ταΐζει 10, 20, 50 εκεί δεν ξέρω, αλλά η πλατιά μάζα των φίλων του Ολυμπιακού... Δεν τον καταλαβαίνω, δεν είναι λάχανα ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα αφήστε τα παραδείγματα. Τι να δικαιολογήσουμε, σου λέει. Δεν βλεπόμαστε με τον Ποτία Σεντερμπάκ, με τον Φορτούνι έτσι και με τον. Δεν δικαιολογούμεστε. Λέει τελείωσε. Έτσι, πολύ σωστά. Αλλά όμως λέω πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν αυτά. Έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει στο φινάλε τι θα κάνουν οι Ολυμπιακός και οι ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι μας την έχουν στημένη, μας περιμένουν στη γωνία. Και όσον αφορά το Σαββίδι, έτσι, ένα πράγμα θα πω και θα το ξαναπώ. Εγώ, επειδή είμαι κοντεύω τα 50, μια ζωή λέγαμε, δεν είχαμε ποτέ μια διοίκηση της προκοπής να μπορέσει να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ, να τον απογειώσει. Τώρα που έχεις λοιπόν ένα τέτοιο άνθρωπο, να κοιτάξουν καλά, μην τον αγανακτήσουν και τα παρατήσει και φύγει, γιατί θα πάμε μετά να κάνουν παρέα τον Άρη και τον Ηρακλή. Κατάλαβες, φίλε? Πολύ καλά. Αυτά είχα να πω. Να είσαι καλά, μπορεί. Επόμενος κύριος. Α, πολύ καλά κατάλαβα. Ναι, φίλε. Ναι, με ακούτε? Πολύ καλά. Καλημέρα. Πάνος από Δέρια. Καλώς στην Αμαρτωλή πόλη. Ναι. Λοιπόν, είμαι στα 79 με 80 χρονών. Να, χιλιάσεις φίλε. Μπράβο. Έχω ζήσει πολλά χρόνια στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Α, μάλιστα. Για δεν είμαι γάβρος. Απλώς πήγαινα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και του Καραϊσκάκη γιατί μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Πολύ καλά έκανες. Γνώριζα ναι. Το Λοξιλάκι, το Σιδέρι, το Σούλι, το Μπέμπι, το Πετρόπουλο, το Βαλιάνο. Το Βουτσαρά, το Ταουξί, το Μίμη, το Παπαϊωάννου και καταλήγω, γι' αυτό πάει το τηλέφωνο, καταλήγω στο Σάββατο Θεοδωρίδη, τον οποίο γνώριζα τότε, καλός αθλητής, σεμνός, προσεκτικός και τώρα μου κάνει εντύπωση που βγαίνει έξω και δεν ξέρει τι λέει. Ναι. Θα ήθελα να το συμβουλεύσω να είναι περισσότερο προσεκτικός στις δηλώσεις του και πιο σεμνός. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Δεν μου λες. Ο Πετρόπουλος ήταν τόσο ωραίο παλικάρι όσο ακούγεται. Ξέρω εγώ. Καλό πώς τον βλέπεις. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Ο Λάκης. Ναι. Ναι. Ο Λιλοξυλάκης ήταν πολύ καλός. Πεδαράς. Ναι. Ο Σούλης ήταν σε τρυπάκ. Συρίο. Ναι. Ναι. Ο Βουτσαράς πολύ ωραίος. Ναι. Επίσης να σας πω, ήταν παιδιά. Ο Μπέμπης. Ο Μπέμπης ήταν εκπληκτικός ο Θανάσης. Ο Κοντός. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Έπαιζε ποδόσφαιρο και γέλαγες. Ήταν
Τι να σα πω, αστείο στι τρύπε του και λοιπά, σε έκανε να γελά. Ήταν ένα κλικ λίγο πίσω από το δωμάζο όμω, Ναι, βέβαια, βέβαια. Και το δωμάζο βέβαια τον γνώρισα. Τέλο πάντων. Αυτά ήταν. Μάλιστα. Οκ. Ναι, ήθελα περισσότερο, σα είπα για τον. Για τον Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν σε πρόσωπο, ήταν καλός και έγινε τώρα τι να πω, δεν το γνωρίζω. 84 τώρα, τελείωσε τώρα, δεν μπορεί να διορθωθεί ένας άνθρωπος στα 84. Τέλος πάντων, εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά, αντίο. Yes. Εντάξει, τώρα ο παππούς τώρα 84, πάει, έχει και την αρρώστια, εντάξει. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εξής από Θεσσαλονίκη. Καλώς τώρα. Πήρα και χθες τηλέφωνο, είχα πει την ήμουν ο πρώτος άγγιος που είχα πάρει, είχα πει την 11η τσάγκια σήμερα και πήρα να σε πω την άποψή μου να με πεις και εσύ. Δεν το πολύ είδα το μάτς, το βαρέθηκα. Γιατί έτσι. Δεν με τράβηξε σήμερα να δω την ΑΕΚ, ενώ σε άλλα μάτς, δηλαδή το βλέπα αλλά ούτε το μελέταγα ούτε τίποτα. Απλά είδα ότι τι σκύλα είναι η ΑΕΚ, τι σκύλα. Σκύλα δηλαδή, εννοώ, μην το πάρεις στραβά. Σκύλα εννοώ, δηλαδή σκύλα, μπράβο, ναι. Ο Κλωναρίδης ήταν ο χειρότερος ποδοσφαιριστής του πρώτου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει Κλωναρίδης. Γιατί υπήρχε Μπακασέτας τώρα στα... Ο Μπακασέτας αντικειμενικά σε σχέση με άλλα παιχνίδια ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημιχρόνο. Αυτό έχω να πω για τον Μπακασέτα. Επίσης έχω να πω ότι ο Γιακουμάκης ήταν πολύ καλός. Αλλά δεν είχε τις κατάλληλες βοήθειες από τα άκρα. Η ΑΕΚ δεν έχει εξτρέμ. Θέλουμε ένα εξτρέμ οπωσδήποτε το καλοκαίρι. Μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο χώρο από του Σέντερφορ, έτσι. Έχει καλή κίνηση στο χώρο. Πολύ καλή κίνηση στο χώρο. Για τα σωματικά προσόντα που έχει και το ύψος, τρομερό ξεπέταγμα. Είναι παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει την ΑΕΚ στο μέλλον. Και δυνατό παιδί είναι, βλέπω. Ταυράκι. Πολύ δυνατό. Ταυράκι είναι, ναι. Επίσης έχω να πω για τη διαιτησία ότι ήταν εμετική διαιτησία του ρέφερη. Έπρεπε να έχει αποβληθεί παίκτης της Δυναμό Κιέβ με το 19, τουλάχιστον τρεις κίτρινες να έχει φάει. Δεν έχει φάει καμία, αν το δεις θα καταλάβεις. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στην Ευρώπη, αλήθεια. Απίστευτη εμετική διαιτησία, εχθρική διαιτησία. Άμα το δεις στις φάσεις, ο παίκτης με το 19 τώρα, κάνει... Τώρα το ξαναβλέπω το μάτς, το Sport 1, το ξαναβλέπω. Το ξαναβλέπω. Ναι, ναι, τώρα δείχνει ημίχρονο. Και πολύ κόσμο, και πολύ κόσμο είδα, πολύ κόσμο. Είχε 45.000 κόσμο, ειδικά στο δεύτερο έδωσε παλμό η κερκίδα, ήταν πολύ καλή. Βοήθησε την ομάδα να ισοφαρίσει. Και μπορούσαμε και να κερδίσουμε. Φάγαμε γκολ από ένα προσωπικό λάθος του Μπακάκη. Ο Μπακάκη σήμερα ήταν η χειρότερη του εμφάνιση φέτος με την ΑΕΚ. Καλύτερα. Πιστεύω. Σε αυτό το μάτς. Ναι, ήταν. Δηλαδή από το να κάνεις γκέλα σε ένα μικρό παιχνίδι, πιστεύω καλύτερα τι κάνεις τώρα. Σε ένα παιχνίδι που μπορείς να διορθωθείς στο δεύτερο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, τώρα με τη Ξάνθη νίκη, περιμένοντας γκέλα από το ΠΑΟΚ μέσα στη Λαμία. Εσύ τι λες. Τη φοβάσαι την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Δηλαδή, θα σε πω, αν σου λέγανε α πούμε ουδέτερα. Δηλαδή, ποιο μάτς πιστεύεις ότι μπορεί να σπάσει πιο εύκολα, του ΠΑΟΚ με τη Λαμία ή τη ΑΕΚ με την Ξάνθη? Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. ΑΕΚ με την Ξάνθη. Να σπάσει. Μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Είναι λίγο ψιλοίπουλο. Αντικειμενικά θα το πω. Απλά, επειδή την Ξάνθη την έχω δει, είναι μια σκάλα λιγότερης ποιότητας από την Τρίπολη ξεκάθαρα. Δεν τη φοβάμαι. Ναι. Απλά φοβάμαι την κούραση τη ΑΕΚ. Το καλό είναι ότι θα παίξει ο Χούλτα τα αριστερά, όχι ο άλλος ο Μπακάκης. Και από εκεί και πέρα να φρεσκάρει την επίθεση σήμερα λίγο. Σήμερα από ό,τι είδα η ΑΕΚ φούλαρε στα πρώτα λεπτά. Ήταν φουλαριστή. Τώρα με την Ξάνθη θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Ή να φουλάρει στην αρχή να βάλει γκολ και αν το πετύχει καλά. Αν φουλάρει στην αρχή και δεν το βάλει, θα έχει πτώσει στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και από πλευρά τρεξιμάτων κτλ. Το παιχνίδι με τη Ξάνθη για μένα είναι κλειδί, γιατί έρχεται μετά από ένα παιχνίδι που έδωσε το 100% σου και έρχεται και μια ρεβάνια στην Ουκρανία. Σήμερα τα τρεξίματά σου ήταν πολλά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αν το παρατηρείς μετά το 70 που πιέζαμε για να εσωφαρίσουμε, τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο. Τα έδωσε όλα μέσα στο τελευταίο λεπτό να προύμε. Βγήκε το λάδι, δεν θα έχει. Και δεν έκανε κανένα rotation. Δηλαδή δεν ξεκίνησε το Λάζαρο, αναγκάστηκε και τον έβαλε μετά. Δεν έβαλε το στόπερ. Ναι. Δεν έβαλε το στόπερ, εντάξει, Klein Mind. Εντάξει. Και να ξέρεις κάτι, στην Ουκρανία πάμε χωρίς βράνιες και λιβάγια. Ναι, στην Ουκρανία πας. Εντάξει, δεν είναι και αποκλεισμένο. Το 1-1. Δεν ξέρεις, πετάς ένα γκολ. Πιστεύεις ότι έχει τύχει ΑΕΚ δηλαδή? Βέβαια, πώς δεν έχει. Και μα δεν είδα τη Δυναμό Κιέβου να με τρομάξει, ας πούμε.
Τίποτα, τίποτα. Πολύ λίγη, πολύ λίγη. Δεν την περίμενα τόσο κακή. Πολύ λίγη ομάδα. Πολύ παίζεται, λίγη. Παίζεται. Παίζεται, παίζεται, παίζεται. Ναι, και μια ερώτηση. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα, ας πούμε, αυτό, έτσι πως είναι μέχρι στιγμής, ότι το σβρώχνουν στον ΠΑΟΚ ή πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ το παίρνει επειδή είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ? Όχι, αντικειμενικά. Δεν είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, ούτε η ΑΕΚ είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Έχει άλλο στυλ, ο ένας άλλο στυλ ο άλλος. Απλά ο κύριος Σαββίδης τον ΠΑΟΚ τον βοηθάει πιο πολύ από ότι ο κύριος Μελισανίδης στη δικιά του την ομάδα. Δηλαδή ο κύριος Σαββίδης αυτή τη στιγμή από τον κύριο Μελισανίδη δίνει τα αρέστα του περισσότερο. Αυτό θέλω να πω. Παραπάνω δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, εγώ πιστεύεις, ας πούμε, ότι ο Μελισανίδης αυτό το πρωτάθλημα έχοντας πετάξει έξω τον Ολυμπιακό με μέσα έξω νίκες θα το αφήσει, ας πούμε, στον Ιβάν, ξέροντας ότι το. Όχι, δεν, το θα, περσινό... το... δεν θα το αφήσει, αλλά δεν βλέπω ότι το κυνηγάει και με μεγάλο πάθος. Τον βλέπω δηλαδή. Ή από την άλλη μεριά, με του Μελισανίδη, ο τακτική είναι και λίγο ύπουλη η ΑΕΚ όταν που δεν μιλάει. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις, κρατάει ένα χαμηλό προφίλ. Ο άλλος, ναι. Άφησε το επικοινωνιακό στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και αυτοί βλέπω επικοινωνιακά έτσι και γενικότερα σαν εταιρεία, σαν οργανισμός είναι πως λένε ρε παιδί μου στον καυγά κάνω το κορόιδο και του τυχώνω με τον άλλον και το ρίχνω και φεύγω. Δηλαδή κάνει κλοπή στον αγωνιστικό χώρο, πάει και στο άλλο κομμάτι να κάνει κλοπή. Ξεκάθαρα αυτό που λες. Χιλιάκ, ας πούμε, μένει μακριά από ανακοινώσεις και τα λοιπά κατά διαιτησίας, κατά ΕΠΟ. Δεν αναλώνεται. Ναι. Και επίσης και κάτι άλλο που πιστεύω, ας πούμε, όλος ο κόσμος ξέρει, Αθήνα, Βόρεια Ελλάδα κτλ., ότι το πρωτάθλημα φέτος θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, έχει περάσει αυτό προς τα έξω. Αυτό το μήνυμα έχει περάσει. Ναι. Ναι, αλλά εγώ τι πιστεύω, ότι αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ στον ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, προσωπική μου άποψη. Πάντως η σιωπή τη ΑΕΚ δεν την έχει στερήσει σφυριγμάτων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ που δεν μιλάει, δεν μπορεί να πει ότι είναι και αδικημένη. Μια χαρά είναι με τη διαιτησία. Και με την τρίτη που το πέναλτι το πήρε και σφυρηματάκια είχε. Δεν είναι δηλαδή. Έχω δει την ΑΕΚ όλα τα παιχνίδια, δεν έχω χάσει ούτε ένα παιχνίδι. Ναι. Η ΑΕΚ έχει ευνοηθεί ξεκάθαρα με τη Λαμία στο πέναλτι που παίρνει, οκ. Okay, αλλά με τον Απόλλων μπορούσε να δώσει τουλάχιστον ένα πέναλτι να πάρουμε το παιχνίδι. Ναι, και μέσα στη Λάρισα θα μπορούσε. Θέλω να σου εξηγήσω ότι η ΑΕΚ το παραπάνω σφύριγμα δεν θα το πάρει. Σωστό. Έγινε καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Κάπου εκεί, στα λόγια του ΑΕΚ είναι η αλήθεια. Κάπου εκεί κοντά, ναι. Έλα Κωστή. Καλώς τον. Στέλιος Αριανός, τι γίνεται? Γεια σου Στέλιο Αριανέ, τι λέει? Δόξα τω Θεώ, ρε φίλε, εσύ. Σήμερα ο πρόεδρός σου, ο Καρυπίδης, από την πίεση την πολύ, είχε πάθει, λέει, ένα τρομερό πονοκέφαλο. Και εκνευριστικό πονοκέφαλο, φοβήθηκε, λέει το ρεπορτάζ. Από τι πράγμα, δεν ενημερώθηκα γι' αυτό. Από υπερβολικό στρες. Αλλά από ό,τι έμαθα μετά, έκανε κάτι μαγνητικές, γιατί ο πονοκέφαλος δεν είναι και το καλύτερο. Νέο παλικάρι είναι αυτός. Νέος είναι, 40 χρονών. Ούτε, ναι. Ούτε 40 είναι. Ναι. Ναι, 39-40. Μπράβο. Πήγε, έκανε μια μαγνητική, όλα οκ. Okay. Του βγήκε από ό,τι έμαθα αυγενικό στα 40. Άμα. Να προσέξουμε τον πρόεδρό μας, παιδιά. Ναι. Τον πρόεδρο. Θέλω να μια αναφορά μόνο για τον συμπολίτη. Ναι. Μια αναφορά μόνο. Πρώτη φορά ακούω οπαδούς, φιλάβδους μιας ομάδας να λένε τους ίδιους φιλάβδους τη δικιά σου ομάδα να μην πάνε σε έναν αγώνα. Ναι. Αυτό όμως, παρότι γενικά δεν ακούγεται σωστό, γιατί ο κάθε φίλαθλος έχει δικαίωμα να πάει να δει την ομάδα του όπου και αν παίζει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη ζωή πρέπει να είσαι ευέλικτος. Μπράβο. Και να λειτουργείς ανάλογα την κάθε συνθήκη. Δηλαδή, εγώ έμαθα ότι κάθε περίπτωση συμπεριφοράς είναι και διαφορετική. Και κάθε φορά πρέπει να φερθούμε ανάλογα με τις συνθήκες. Σωστά, δεν είναι οι συνθήκες πάντοτε οι ίδιες και οι καταστάσεις. Λίγο ευέλικτοι να πούμε, κατάλαβες. Έτσι. Και να πω και την αλήθεια, σωστά τα λένε οι παλιότεροι παοξίδες, που όπως άκουσα και πιο πριν, σ' ακούω 20 λεπτά τώρα, σωστά βγήκανε κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και είπαν ότι ξέρετε κάτι, κάντε το λαού και παλιά, μη πάτε. Παλιά. Γινόταν τη πόπη στα γήπεδα. Ξύλο. Σίγουρα, ναι. Δεν είχε μείον 3 βαθμούς. Ήταν πιο φρύτα πράγματα. Υπήρχε χουλιγκανισμός, το Πασόκ είχε φέρει τη νέα μόδα από την Ευρώπη. Ελεύθερες ιδέες, ελεύθερα αυτά. Ξύλο, μπουνιές, μετακινήσεις οπαδών, κεφάλια ανοιγμένα. Απλά εδώ εμπλέκεται. Αλλάξαν τα χρόνια, δηλαδή. Ναι.
Κάτι απλά, ναι, ναι. Απλά δεν μπλέκεται και το θέμα ότι ένας 20χρονος παοξής, 25χρονος, έχει τη δίψα, όπως είχε την ίδια δίψα και ο 40χρονος παοξής τότε για να δει την ομάδα του. Κατάλαβες. Τώρα αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείς με την ίδια ευχέρεια να τον πεις όχι μη πας γιατί ξέρεις τι. Θα του εξηγήσεις αν δεν καταλάβει, οι συνθήκες είναι τέτοιες και τα χρόνια είναι πολλά για να ρισκάρει μια εταιρεία. Και να σου το πω και δεν χρειάζεται ο οπαδός στη Λαμία για να πάει κερδίσει ο ΠΑΟ. Παντού χρειάζεται ο οπαδός, ρε Σύρα, πιστεύω. Παντού χρειάζεται. Άλλο είναι να παίζεις με φύλαφλο κόσμο. Άλλο είναι. Εγώ έτσι πιστεύω τώρα. Μπάλα δεν έπαιξα σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι σίγουρο. Αλλά μπάλα, το θέμα είναι ότι πάντοτε ένας οπαδός. Αλλιώς νιώθει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο παίκτης του Άρη, του Ηρακλείου. Να το πω κι αλλιώς. Φέτος απαγορεύτηκαν μετακινήσεις των Αριανών, των Ηρακλειδαίων, των Αεκτίδων, των Ολυμπιακών. Δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι. Δηλαδή επειδή έχουμε το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πρέπει να τους πηδήξουμε όλους. Δεν θα πάμε μια φορά, τελείωσε. Και εντάξει, δεν θα πάμε μια φορά, δεν θα πάμε δύο φορές. Στο τέλος, ρε Σί Κώστα, θα μας καταντήσουν, πώς το λένε, να πηγαίνουμε ρομποτάκια. Κατάλαβες. Εγώ συμφωνώ με την ανακοίνωση της θύρας 4. Πρώτη φορά συμφωνώ με όργανο που αφορά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι στην ουσία, και άμα κάτσεις να το σκεφτείς όπως το σκέφτηκαν οι παλιότεροι, έχουν δίκιο ότι καλύτερα θα ήταν να μην πάνε οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ στον αγώνα για να σιγουρευτεί το αποτέλεσμα και να σιγουρευτεί ότι άμα γίνει κάποιο στραβό, δεν θα φταίει ο οργανισμός ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι πιστεύω. Και για την ομάδα, τώρα παίζουμε με τη ΣΠΑΡ και θα σε ξαναρωτήσω. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έτσι όπως έχουν έρθει, μας βλέπεις τώρα του χρόνου στην Αλφα. Ναι, αλλά κουτσό. Εσύ δεν πιστεύεις ότι μπορεί να προχωρήσει το θέμα με τον Αμερικάνο. Τι πληροφορίες έχεις για να σε ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Κοίταξε να δεις. Ξέρεις πόσους Αμερικάνους εγώ έχω δει να έρχονται. Ναι. Καράβια. Ναι. Ο Αμερικάνος, τι Αμερικάνος. Για να έρθει ο Αμερικάνος πρέπει να δει επένδυση. Να δει κέρδος. Δεν έχει ο Άρης, δεν είναι μαγαζί. Στάσου. Αυτός ο Αμερικάνος θα έρθει εδώ. Πρώτη ερώτηση. Τι στόχους έχει. Ποιο θα είναι το όφελός του. Θα έρθει να χαρίσει λεφτά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ποτέ, κανένας επενδυτής. Θα έρθει να επενδύσει και να κάνει και άλλες δουλειές εδώ. Δηλαδή, τι θα κάνει. Θα έρθει να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Με ποιο κόμμα θα το κάνει. Έχει χρήματα για πέταμα που είναι μαύρα. Τι είναι αυτός. Πρέπει να. Κοίτα, δηλαδή, τώρα, άμα τα χρήματά του που θέλει αυτός να επενδύσει, άμα είναι μαύρα, άσπρα, δεν το ξέρουμε. Αυτό και δεν μπορούμε να το πούμε. Άλλο λέω εγώ. Ναι, ναι. Το να ξέρουμε ότι κάποιος θα έρθει, πρέπει να πιάσουμε τις παραμέτρους. Έλα εδώ, είσαι εδώ και έλεγεσαι, μάλιστα. Έχεις κανένα ψώνιο να γίνεις διάσημος. Να το δούμε αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θέλεις να κάνεις δουλειές με την πολιτεία. Θες να μπουκάρεις εδώ να κάνεις επένδυση. Είναι κάποιος άλλος από πίσω, είσαι μπροστινός. Θα σε ελέγξουμε, τι είναι, τι δουλειά κάνεις. Εγώ, ναι. Είναι δηλαδή μια αυτή πατέντα της διοίκησης για να μην υπάρχουν άλλοι όταν ανέβει ο Άρης Αλφα Εθνική και θέλουν να σε ρίξουνε και λες έχω τον Αμερικάνο συμπαίκτη για να μην φωνάζουνε Καρυπίδη φύγε τον Πούλο και τέτοιο. Αυτό θα φαίνεται, ναι. Κωστή, άμα υπάρχει συμπαίκτης, γιατί άμα υπάρχει συμπαίκτης και βάζει ποσά ο Άρης δεν θα είναι για το πέταμα. Δεν υπάρχει συμπαίκτης να βάλει ποσά, φίλε, ή θα είναι ο ιδιοκτήτης ή δεν έχει συμπαίκτης. Πρόσεξε όμως, ο Παπαδόπουλος αυτός τι είπε όμως στην αρχή, λέει ό,τι και να γίνει, το πρόσωπο που θα φαίνεται θα εξακολουθεί να φαίνεται ο Καρυπίδης. Άκουσε φίλε, εγώ διάσημο κανένα τον Πάπα και κατένα τον Μάπα δεν θα τον κάνω, αν δεν είμαι σίγουρος ότι θα επενδύσει σε μια ομάδα. Και καλά θα κάνει. Εγώ να κάνω τζάμπα τη μάπα του τον Πάπα που δεν είναι και ωραία η μάπα του. Είναι ίδιος ο Γιάνγκας. Δηλαδή αυτή η μάπα δεν λες ότι είναι και επιχειρηματίας. Αντιτουριστική μούρη. Να τον κάνω εγώ πρώτη μούρη. Να τον τζάμπα διαφήμιση να μου λείπει. Όχι. Άστο. Θα δούμε. Έφυγες. Φιλιά. Τα λέμε. Γεια χαρά. Άσε τώρα εγώ τον Πάπα να τον κάνω τζάμπα διαφήμιση. Πάμε. Ναι. Έπεσες, ναι.
Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε. Ρε καλώς τα παιδιά, καλώς πολύ. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε, τα σέβη μου και την καλημέρα μου στον κύριο Χιλιδίδη στο ακροατήριό σας. Ναι. Κωστάκι μου, σήμερα το μεσημέρι, ναι, με το που γυρίσαμε από το ξενοδοχείο που έπαιζε τάβλιο ο Κρυσάβας με τον Κυρνίκο. Παίζουν ακόμα, ε. Ναι, ναι, παίζουν ακόμα σε αυτή την ηλικία. Έβαλα το συντάκι και είδα μια ταινία. Πάλι το Φωτόπουλο είδα. Δηλαδή, πάλι, πόσο προχωρημένος είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ρε φίλε. Πρέπει να έχει δει την ταινία με το Φωτόπουλο τότε που πήγε και πήρε σπίτι στο Γολωνάκι και δεν ξέρω, είναι η λέξη Λιγούρης που τους έδωσε τότε σπλινάντερο, τον είχε δώσει εκείνον εκεί τον Κόντε, τι τους είχε δώσει. Σηκωταριά, κύριε Ραπτόπουλε μου. Έλα. Ναι, δηλαδή, τι απέδειξε το ηθικό δίδαγμα, ποιο είναι από τον κύριο Σαββίδη εν έτη 2018, κύριε Ραπτόπουλε μου. Για πείτε μου να μάθω. Είναι τα τρίγωνα πανοράματος, κύριε Ραπτόπουλε μου, έτσι, και το χανούν μπουρέκα από το χατζί, να πούμε. Χατζί. Βέβαια, λίγδωσε το αντεράκι κάποιον, κύριε Ραπτόπουλε μου. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Ναι. Από όλα αυτά που γίνονται, αλλά θα ήθελα, έχω μία παράκληση από εσάς, ναι, ένα παράπονο. Ναι. Έτσι, θα ήθελα από τους παραγωγούς και τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, τους ηχολήπτες, ναι, να κόψουν και να ράψουν ένα συντάκι, ναι, με μουσική υπόκρουση, είναι ένα φανταστικό τραγούδι, ο Κλαρινογαμπρός, ναι, ναι, και να ακουστούν μέσα σε αυτό το συντάκι, μέσα σε 4 λεπτά που, είναι που διαρκεί το τραγουδάκι, ναι, όλες αυτές οι φωνές που λείπουν των γνωστών ακροατών, όλοι αυτοί που περάσαν από εκεί, από εσάς, από το δικό σας το χώρο, και σας λέγανε κύριε Ραπτόπουλε μου, χάρηκα που σας γνώρισα και τι ωραία εκπομπή κάνετε. Ναι. Δηλαδή αυτές οι φωνές που λείπουνε, ναι, και το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι. Ναι, δηλαδή τέτοιες φωνές μας λείπουνε. Τις μοναχικές νύχτες του χειμώνα, τώρα που κάνει κρύο και είναι καιρός για δύο. Ναι. Και δεν μου λες, ρε Κωστάκι μου, ναι, να σε ρωτήσω. Σε ρεβεγιόν έχεις πάει με τάμπλ τότ? Τα απέφευγα. Τα απέφευγες. Γιατί τους μπερδεύεις και στη Θεσσαλονίκη και τους λες για τάμπλ τότ, αφού τα Χριστούγεννα αργούν ακόμα να έρθουνε για να κλείσουνε τραπέζι, όσοι μπορούν δηλαδή να πληρώσουνε το τάμπλ τότ για να πάνε για φαγητό. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Όχι. Για είναι προχωρημένη η ώρα. Δεν το κατάλαβα, είμαι χαζός. Κοίταξε, δεν μπορώ να υιοθετήσω όλα αυτά που λες. Ναι. Έτσι, μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, το τάμπλ τότ τι είναι, ρε Κωστάκι μου? Είναι η γαλλική έννοια του τάμπλ τότ. Δεν υπάρχουν τέτοια σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοια σήμερα στην πόλη. Γιατί τους λες εσύ για τάμπλ? Κοίταξε, είναι εφικτό ότι οι άνθρωποι αυτοί για πρώτη φορά στην ιστορία τους μπορεί να κατακτήσουν και πρωτάθλημα και κύπελλο. Μπορεί να μην κατακτήσουν τίποτα. Πόσα βενζινάδικα, ρε Κωστάκι μου, έχει στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη και στον ομό Ξάνθης και στη Ροδόπη, γενικά στη Θράκη, τη Αιτζία? Δεν ξέρω. Πόσα έχει, ρε Κωστάκι μου? Δεν θα έχει καμιά 30. Τι να κάνω, τι σχέση έχει αυτό? Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν μπορεί να πουλήσει βενζίνα ο βενζινάς στην πόλη της Ξάνθης? Και σε λέω εγώ, ρε, ναι, Κωστάκι μου τώρα, ποιος ήταν πρόεδρος τότε στον Ιωνικό, ο Σπανός ο Πατήρ? Ναι. Ποιον είχε τσιράκι? Τον κύριο Μελισανίδη. Ναι. Ξέρεις τι έγινε μια φορά σε έναν αγώνα σε εκείνο εκεί το γήπεδο που ακόμα ήταν κάτω χαλίκι? Τι έγινε? Πριν αρχίσει ο αγώνας, ρε Κωστάκι μου, μπαίνει το βιτιοφόρο να βρέξει το γήπεδο. Ναι, τα φέρετε. Και στο κέντρο του γηπέδου σταματάει, ρε φίλε. Δεν κινείται τίποτα. Και αρχίζει το μάτς με μία ώρα καθυστέρηση, ρε Κωστάκι μου. Φύγε, ντεφορμέ. Όχι, φύγε, ντεφορμέ. Ξέρεις τι θα κάνει ο Δημητριάδης ή ο Καράπαπας? Έχω πει τον κύριο Καράπαπα να πάρει μία μεζούρα και να μετρήσει τις εστίες και τις γραμμές της μεγάλης περιοχής στην Τούμπα. Γίνεται το μάτς, Άννα. Ντεφορμέ είσαι, φύγε. Την καληνύχτα μου. Ντεφορμέ είσαι. Ναι. Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε. Αλέξανδρος από Κο. Λοιπόν, έχω ψηφίσει. Θέλω να πω να ολοκληρώσω. Μπορώ να ολοκληρώσω επειδή είσαι Παλαδόφατσο και είμαι και εγώ Παλαδόφατσο. Ναι, πες το γρήγορα, ναι. Επειδή είμαι ξάδερφος του Γκάλη. Ναι. Καταρχήν αγαπάω και τον Άρη, τον Ηρακλή και την Καλαμαριά και το Μακεδονικό. Μπράβο. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα. Έχω πάει στην μπάλα με τον καφέ. Oh. Ήμουν τερματοφύλακας και μου βάζει ζουτάκια του Κούι τα γήπεδάκια. Λοιπόν, άκου. Oh. Θέλω να πω ότι
προσοχή στους παοξίδες, τους νεότερους, ναι, να μην πάνε στη Λαμία, ναι, γιατί το γήπεδο θα έχει 1500 διαρκείες, όπως είπε ο κύριος το μεσημέρι στον δικό σας το διευθυντή, ναι, αλλά θα έχει 5.000 χανούμια και Ολυμπιακούς μαζί. Ναι. Γιατί κάνα συμμαχία στην Αθήνα και δεν μας αφήνουν να πάρουν πρωτάθλημα. Ναι. Θα έχω να πω καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η δεύτερη φορά πάντα λιγότερη. Ναι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε. Εγώ καλά είμαι, ναι. Καλά. Δεν μου λες, κύριε, αυτό που θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν μου τώρα εγώ και χαρακτηρίσω τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, που τον εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί είναι και ποντιάρα. Ναι. Θα με κόψεις ή όχι? Εγώ γιατί να σε κόψω, ρε φίλε, κουρέα. Αν μιλήσω υβριστικά, ρε παιδί, αν το χαρακτηρίσω τον άνθρωπο. Τι να τον πεις δηλαδή? Θα τον πω ότι είναι γελίος, ας πούμε. Ξέρω εγώ, γιατί να σε κόψω, όχι. Θα με κόψει, γιατί τον άλλον βγαίνει και λέει για τον Μαρινάκη και να τον κόβεις, να πούμε. Το λέει γελίο. Εντάξει. Επειδή είναι Ολυμπιακός δηλαδή. Αυτό βγήκες να μου πεις? Όχι αυτό, πρώτον αυτό. Δεύτερο για τον Καρυπίδη, μάλλον αρχίσαν να πιάνουν οι κατάρες από τον κόσμο και σιγά σιγά θα βγαίνουν αυτά. Τι κατάρες δηλαδή? Τόσο κόσμο που έχει φάει και που έχει δαγκάσει. Και επειδή έπαθε αυγενικό δηλαδή. Δηλαδή εγώ που έπαθα δύο φορές αυγενικό, τι έπαθε, με καταράστηκε ο κόσμος? Όχι, ρε σένα, γιατί δεν θα σε καταραστούν εσείς. Αυγενικό έπαθε. Δεν είναι. Ναι, αλλά 39 χρόνια δεν παθαίνεις αυγενικό. Στα 35 έπαθα εγώ από τα κουβαλήματα. Εσύ από τα κουβαλήματα έπαθες, ρε Κώστα. Αυτός δεν έχει και δουλειά. Εντάξει. Αυτός είναι και ανεπάγγελτος. Έξυπνος είναι. Τέλος πάντων, χαίρομαι επίσης που οι Ολυμπιακοί παοξίδες φοβούνται να πάνε στη Λαμία και ακούν τον πρόεδρο. Ποιος φοβάται? Αυτοί δεν θα πάνε, θα πάνε. Αυτοί είπαν θα πάνε. Σιγά να μην πάνε. Σιγά να μην πάνε. Αφού θα ακούσουν τον πρόεδρο πάλι. Σούζα κάθονται. Σούζα. Βέβαια. Εγώ λέω θα πάνε και θα τους γυρίσουν πίσω. Εγώ σου λέω δεν θα πάνε. Λες? Βέβαια. Μάλιστα. Αφού μου λες. Σιγά. Τι έπαθες? Έπεσε κάτι, έπεσε. Ναι. Συνέχισε. Τέλος πάντων. Ναι. Συγγνώμη. Λίγο γιατί. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι διάρα, ρε πιστε. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι κάνεις? Καλά, φίλε, εσύ. Να σε πω, έχω ένα φιλαράκι εδώ πέρα, είμαστε στη δουλειά. Έχει δύο θεματάκια. Ένα είναι αργανός, εντάξει, κλασικά. Και το δεύτερο είναι εσύ τον παράτησε η γυναίκα του, του Αγίου Βαλεντίνου, ανήμερα, χθες. Και θέλει κάποια συμβουλή να σου δώσω λίγο, να του δώσω και ένα δύο συμβουλές, γιατί τον έχω και κλαψουρίζει. Όχι, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Άμα είναι να δίνω εγώ τη συμβουλή των άλλων που τον παράτησε η γυναίκα του Αγίου Βαλεντίνου. Έλα, φίλε, πάμε. Κοιλιά κάναμε τις τελευταίες τρεις γραμμές. Ο ένας πιο λακαμάς από τον άλλον βγήκε. Καλημέρα. Υποτονική, χωρίς άποψη, αργή. Πάμε στον κόσμο, ναι. 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 Ποιος δεν θα πάει στη Λαμία? Οχ. Ναι. Ποιος δεν θα πάει στη Λαμία, για πες μου εγώ. Δεν κατάλαβα. Ξανακάνε μου την ερώτηση. Ξαναπέστη μου. Ποιος δεν θα πάει στη Λαμία? Ποιος δεν θα πάει στη Λαμία? Ναι. Πού να ξέρω εγώ. Εσύ ξέρεις. Θα πάμε όλοι. Να πάτε. Θα πάμε. Και δεν πάτε. Θα πάμε. Εγώ θέλω να πάτε. Θα πάμε και τι έγινε, δεν κατάλαβα τι έγινε. Ποιον έχουμε να φοβηθούμε, δεν κατάλαβα εγώ τώρα. Ποιον έχετε να φοβηθείτε? Ναι. Πάτε όπου να είναι. Όπου να είναι πάμε, βέβαια. Στο Καφτατζόγλιο πάτε. Στην Τουρκία εδώ μπήκαμε μέσα και τους πάσαμε στο ξύλο. Πότε ρε φίλε, σε ποιο όνειρο το είδες? Ποιο όνειρο? Φενερμπαξέ. Α, στο Φενέρμπαξέ πήγατε, στο Καφτατζόγλιο πάτε. Και πού? Στο Καφτατζόγλιο πας, λέω. Υπάρχουν αυτοί εδώ, να εκεί και να πάμε για πέρα. Δεν ξέρω, πας, εγώ αυτό σε ρωτάω. Στη Λαμία δεν θα πας, στο Καφτατζόγλιο πας. Όπου θέλω πάω, φίλε μου. Πάνε, γιατί δεν πάνε, γιατί δεν πήγες? Θα πάμε όπου θέλουμε. Πάνε, για δεν λέω. Και θα πάμε, γι' αυτό και βγάλαμε την ανακοίνωση, άντε γεια. Γεια χαρά. Ναι, στο Καφτατζόγλιο δεν πας. Θα μου πεις. Πότε να ξαναπάω στο Καφτατζόγλιο, αφού οι άλλοι πάνε στο διαόλου τη μάνα, Δέλτα Εθνική. Τους έριξε ο κοντός, να πούμε, ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Κοίταξε, και εγώ θα πάω στη Λαμία. Τι καλά θα κάνεις. Και ξέρεις γιατί θα πάω στη Λαμία? Όχι μόνο για τον πάω. Για ποιον? Γιατί έχει και ωραιότατους κουραμπιέδες. Στο Καφτατζόγλιο πας? Για τρέξιμο. Για τρέξιμο, για πίδημα, για άλμα εις μήκος.
Κοίταξε, στο Καφτατζόγλιο δεν πάω, πάω εκεί κοντά μου. Για χαρά, για χαρά. Δεν πας, δεν πας στο Καφτατζόγλιο. Μη με στραβώνεις στο στόμα. Όταν πας στο Καφτατζόγλιο και μπεις μέσα, όταν θα ανέβουν αυτοί οι αλφαεθνικοί, τα λέμε. Ναι. Καλησπέρα, Κουστή. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλά. Μια χαρά εσύ. Κουφάλια εδώ, άρεσε με ασπρόμαυρα κουφάλια. Ασπρόμαυρα κουφάλια, τι λένε τα ασπρόμαυρα κουφάλια, good. Καλά, καλά ακούστε. Τώρα παίρνω εδώ στραβωστόμες, τελευταία είναι λίγο η ποιότητα, έχει πέσει, αλλά θα σου πω εγώ λίγο πέντε πράγματα. Εγώ αυτός που λέει θα πάω στη Λαμία, του πάω στο Καφτατζόγλιο. Δεν πάει. Ναι, έτσι ακριβώς. Κώστα, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι 31 χρονών, ωραία. Δεν πάω, πάει. Δεν έγινα. Στη Λαμία μπορεί να πάει άνετα. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Δεν πάει. Δεν πάει. Ωραία. Λάρισα, Καφτατζόγλιο, Χαριλάου. Mm. Εκεί δεν πάει. Άκου να δεις. Είναι ο καλύτερος πρόλογος σε όλες τις εκπομπές. Σας ακούω πολλά χρόνια. Ναι. Ωραία. Ο σημερινός. Θέλω να σου πω, εγώ πάω και είμαι 30 χρόνια. Δεν έγινα ούτε από τα πρωταθλήματα, ούτε από τα κύπελα. Από τι έγινες. Έγινα από όλη την ατμόσφαιρα αυτή. Από την Τούμπα, από όλο αυτό το λαό, έτσι. Αλλά θα σου πω κάτι. Για μένα έχει δίκιο ο Σαββίδης αυτό που λέει. Φοβάται την προβοκάτσια κτλ. Ωραία. Αλλά από την άλλη, εσύ Κωστάκη, παίρνουν μερικοί τώρα 45 και 50. Εντάξει, να μην πάνε και καθίστε εκεί που είστε. Μπες στη θέση τους όταν είσαι 18 χρονών δηλαδή. Δεν, πρέπει να το καταλάβουν, ας πούμε, με καλό τρόπο. Δεν γίνεται αυτό που λένε μερικοί. Μην πάτε και ποιοι είστε κτλ. Είναι αυτοί, ρε φίλε, που τα πανιά τους είναι παντού. Έτσι. Είναι αυτοί για τον οποίο λόγο γίναμε εμείς ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν. Και εμένα η γνώμη μου είναι να σπράξουν όπως θέλουν, ας είναι όπως τα Γιάννενα, ούτε φωτοβολίδες κτλ. Ωραία, όταν και πάνε, θα γίνει το παραμικρό. Όταν πάνε και αν γίνει το παραμικρό και φάτε μείον 3, μην κλαίτε μετά. Μας κάναν προβοκάτσια και μας κάναν, μας τη φέραν, μας αδίκησάρε. Μην τα λέτε. Σε αυτό εντάξει, Κώστα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, πάνε, κάνω ό,τι γουστάρεις, αν σε τιμωρήσουνε, μην πεις μετά μας τιμωρήσανε, μας αδίκησάνε. Αυτό λέω. Να σε ρωτήσω και κάτι, επειδή είσαι και πιο πονηρός. Ναι. Ωραία. Και ξέρεις και παραπάνω πράγματα. Πιστεύεις ότι ο Σαββίδης, έτσι, με τις άκρες που έχει, με αστυνομίες, με κυβέρνηση με τα λοιπά, θα αφήσει να γίνει το παραμικρό? Ήδη ο Σαββίδης έδωσε εντολή να πάρουν το Βασιλιάδη για να πάρει ο Βασιλιάδης τον γενικό αστυνομικό, τον Ταλαβερτζή, για να δώσει εντολή, μην τους αφήσουν να περάσουν. Αυτή την εντολή έχω. Και επειδή οι παοξίδες ξέρουν ότι υπάρχει τέτοια εντολή, θα κινήσουν και θα πάνε. Και θα κινήσουν και θα πάνε. Ναι. Έγινε, Κωστή μου, έγινε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Θα κινήσουν και θα πάνε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάνο. Τι κάνεις, αδερφέ μου? Αδερφέ μου, φίλε μου, καλέ. Τα φιλιά μου στο φίλο μου, τον Γιάννη τον Χιλιτίδη, που έχω να του μιλήσω πολύ καιρό. Είσαι καλά από υγεία, έτσι. Good. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Εδώ ακούμε τα πιο ευτράπελα πράγματα. Γιατί ευτράπελα? Πιστεύετε, κύριε Ραπτόπουλε, αδερφέ μου, φίλε Κώστα, ναι, ότι θα έδαινε απαγόρευση ο χι πρόεδρος του Ηρακλή και εμείς δεν θα ήμασταν μέσα μια χιλιάδα? Κοίτα, και εσείς φάγατε απαγορευτικό όμως, πολλές φορές. Όχι, μην το πάτε εκεί. Άλλο ρωτάω. Ναι. Θα πήγαινε η ομάδα του Ηρακλή για πρωτάθλημα και δεν θα ήμασταν εμείς με το έτσι θέλω μια χιλιάδα? Υπάρχει περίπτωση. Λες. Για να πέσουν οι μάσκες, κύριε φίλε μου Κώστα Ραπτόπουλε. Ναι. Εδώ λοιπόν αρχίζει και τσινά η ιστορία. Και τσινά πολύ χοντρά η ιστορία. Και θα το καταλάβουν σε λίγο καιρό που εμένα με βγάζανε γραφικό και λέγανε και λέγανε και λέγανε και λέγανε. Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν για να μαθαίνουμε από την ιστορία. Και ξαναρωτάω εγώ, θα πήγαινα για πρωτάθλημα και θα έκανα απαγορευτικό ισοπαδοσμό? Αν ήταν να προστατεύσεις τα συμφέροντα της ομάδας. Αν ήταν να προστατεύσω τι? Ναι. Επειδή είχα ένα σύνδεσμο της ΑΕΚ μεγάλο και ένα σύνδεσμο του Ολυμπιακού, θα φοβόμουν να κατέβω? Ναι. Με τίποτα. Οπότε, από τώρα και στο εξής, αδερφέ μου Κώστα, ναι, η ιστορία αρχίζει και βρωμάει. Ναι.
και βρωμάει πολύ άσχημα. Και ας πάρουν οι επόμενοι και ας με βρίσουν και ας με κάνουν και ας με ράνουν. Εγώ θα πω μπράβο στα παλικάρια τα οποία θα τολμήσουν και θα πάνε. Μπράβο. Βεβαίως μπράβο. Βεβαίως μπράβο. Να είναι η ομάδα μου πρώτη και να πω ότι εγώ δεν θα πάω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χεσμεντόλ. Ναι. Όταν εγώ πουλάω τη βαρβατήλα, όταν εγώ πουλάω την αδικία, όταν εγώ πουλάω όλα αυτά, ξαφνικά τι έγινε? Ναι. Βγήκε κανείς να το πει αυτό? Το λέει ο Μάνος. Έχει άδικο. Τόσα χρόνια πουλάω τη βαρβατήλα, το λαό, έτσι. Ναι. Τα πρωτοσέλιδα, τα αιματοβαμμένα, και λέω δεν πάω. Μάλιστα. Άρα λες μπράβο στη θύρα 4 που πάει. 100%. Σαν Ηρακλειδέας τώρα. Όχι, ναι. Και όχι να πάει, να δω και τα πανιά της. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ σαν οπαδός? Ναι. Σαν οπαδός μιλάω. Όταν λέω οπαδός αλληλεγγύη στον οπαδό, πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε και τι κάνουμε. Βεβαίως μπράβο. Αλλά να γίνει πράξη. Όχι δεν τους άφησα να μπουν και το ένα και το άλλο. Γιατί μετά η ιστορία μυρίζει. Και η ιστορία μυρίζει χοντρά. Διότι αν σηκώσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ναι, και το κύπελλο η ΑΕΚ, μετά ψαχτείτε. Μάλιστα. Εσύ πιστεύεις θα πάνε? Το τι θα κάνει ο Ηρακλής? Ναι. Ο Ηρακλής έχει φάει τόσο πολύ πίκρα που είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι, είμαστε 3.000. Δεν υπάρχει, είναι άβατο. Άβατο. Το ξέρουν και οι ίδιοι τους. Όπως το λέτε. Άσχετα αν κλεβάζουν κάποιοι τώρα από το τηλέφωνο, κλεβάζει ο καθένας. Ναι. Είναι δύσκολο να βγει ο καθένας με το όνομά του και το επίθετό του και να πει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει. Οριτζινάλε όμως, έτσι κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Οριτζινάλε. Για να δούμε τι γίνεται τελικά σε αυτήν την πόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και συγγνώμη για τον χρόνο. Να είστε καλά. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έλα φίλε. Καλημέρα Κωνστάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μας στην πιο ερωτική πόλη. Μάλιστα κύριε. Τι κάνετε? Άσε τα, λέγε τι θες να πεις. Ο κουζινιέρας είμαι από Γερμανία. Τι να πω. Τι να πω. Θέλω να δώσω ένα τραγουδάκι. Έλα ρε κρύε, πες την άποψη τώρα. Το τραγουδάκι θα πεις τώρα. Τραγουδάκι από την Γερμανία. Ναι, στους οπαδούς του πάω, ρε φίλε. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα πάω με τον Πέταρο. Έτσι. Απλά πράγματα. Τι κρύε και ξεκρύε. Εκρύωσης. Γιατί είμαι κρύος? Εσύ λες να μην πάνε κάτω. Και εγώ σου λέω να τους βάλεις ένα τραγούδι. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέταρο. Κρύος είμαι, ξέρω ότι μπορεί και να είμαι και κρύος. Και κρύος είσαι και τα πνευμόνια σου σαπίλα έχουνε. Φύγε από εδώ, για χαρά. Χουρ και χάρ και χάρ και χουρ. Τι στα διάλο το τελευταίο τέταρτο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Άκουγα προηγουμένως τον οδηγό του Κυρσάβα. Ναι, κυρία μου. Και θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Στείλ το. Αυτόν, τον Κυρσάβα και τον φίλο του, τον Σαββίδη. Ναι, τον Σαββίδη. Ας κανονίσουν αυτή τη χρονιά ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Διότι την επόμενη χρονιά δεν υπάρχει πλέον αυτό το όνειρο. Έρχεται το τρένο. Ποιο τρένο? Το ένα είναι το τρένο. Ποιο τρένο? Ο Άρης. Ο Άρης. Εάς το διάλο με δουλεύετε βραδιάτικα το τελευταίο 20 λεπτό ηλίθι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αναχαθείτε τα τομάρια να πούμε. Με βάλετε στη μέση και με δουλεύετε. Ναι κύριε μου. Μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν έχω πληροφορία για τον Άρη ότι θα την πάρει ένας Εβραίος λεφτάς. Οχ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πα πα πα.
Καλά λέω, έχω μαλακό μαγνήτη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ βλαμμένος είσαι, ηλίδιος, ανόητος ή λογικός? Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, καλημέρα. Εγώ είμαι λογικός. Άντε. Άντε να δω. Όλος ο κόσμος λέει το αντίθετο, εγώ νομίζω είμαι λογικός. Μπράβο, για να σε ακούσουμε σένα, για να σε κάνουμε ένα τσίκι. Λοιπόν, ναι. Κωστή, να πω, επειδή συμφωνώ με τα ονόματα, είμαι ο Άγγελος, είμαι 28 χρονών. Είμαι στη δουλειά, είμαι σεκιουριτάς. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι τελείως λάθος αυτό που γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι έχουν να αποδείξουν, όχι ο ΠΑΟΚ μόνο, κάθε οπαδός, κάθε ομάδας. Και το λέω εγώ που σταμάτησα να ασχολούμαι, δεν τρέπομαι, το λέω ειλικρινά, σταμάτησα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Όταν έπαιξε Άρης Ηρακλής που πέσαμε στη Β' γιατί είμαι Αριανός. Γιατί δεν πας, φίλε. Και έφαγα ξύλο. Γιατί? Ορίστε. Για ποιο λόγο έφαγες ξύλο? Έφαγα ξύλο γιατί πήγα να φύγω και έτυχε να είμαι στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Ποια ήταν η στιγμή? Ο ένας μάλωσε με τον άλλον, πήγα να βγω και την έφαγα. Ξέμπαρκα την έφαγες. Ξέμπαρκα ακριβώς, χωρίς να κάνω τίποτα. Εγώ με το που είδα να πέφτουνε. Και να γίνεται χαμός με αστυνομία απ' έξω που άκουγα εγώ σιρήνες και τέτοια κατευθείαν. Την κανά. Γιατί λέω θα κάνω την πλάκα μου, να υποστηρίξω την ομάδα μου, να κάνω το χαβαλέ μου, να δω ποδόσφαιρο. Καλά, να κάνανε, δούμε μπάλα. Δεν έχουμε να... Οι άλλοι κάναν σχέδιο για να πάρουν την ομάδα τζάμπαρε και εσύ χαβαλέ έκανες. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν ήξερα και εγώ τι να κάνω. Τσιρικάς μου, 15 χρονών είμαι. Αύγαλτος. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάράκι, γιατί πιτσιρίκι πρέπει να ήταν αυτός ο στραβοστομιάρης που είπε. Στράβωσε το στόμα. Στράβωσε το στόμα. Ναι. Παιδιά, άμα θέλετε να βγάλετε άχτη νεύρα και τέτοια, να κάνετε ό,τι και ο Ραπτόπουλος, να παίξετε μια πυγμαχία, να πάτε έναν αθλητισμό, να κάνετε μια δραστηριότητα καλή. Το να πάτε στο γήπεδο και να πλακώνεστε εις μάτιν, γιατί πραγματικά δεν έχει νόημα. Όχι, κοίταξε, άστους να πάνε. Αν πλακωθούν όμως και φάει μείον τρεις ο ΠΑΟΚ, να μην κλαίω μπούζο στην άλλη μέρα εδώ. Γιατί ο Μπούζος εκπομπή δεν θα έκανε. Αυτό λέω εγώ. Τι να πω. Τι να πω. Και εμένα έχει τρομάξει να πούμε το είναι μου με, το, με τους παροξίδες που θέλουν οπουδήποτε ξύλο και να πλαγωθούμε να κάνουμε. Τι είναι αυτή η ουσία της μπάλας. Ότι και καλά τι. Άντε και πας στη Λαμία και πλακώνεσαι. Κοίτα. Τι θα γίνει. Θα σου πω τι γίνεται. Οι παροξίδες έχουν πάθει γενικότερα μερικά σοκ φέτος. Το ένα το σοκ είναι ότι από θύματα γίναν θύτες. Εντάξει. Το άλλο είναι ότι αρχίζουν και τους λένε ομάδα της εξουσίας και τα λοιπά και δεν μπορούν να παρουσιάσουν ένα δικημένο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το άλλο είναι αυτό. Το τρίτο, το χειρότερο, είναι ότι όλοι λένε ότι το πρωτάθλημα είναι του Σαββίδη και μαγιά το παίρνει ο πρόεδρος. Αυτοί μένουν στην απέξω. Σου λέει κάτσε εμείς τόσα χρόνια χτίσαμε το μύθο του λαού του ΠΑΟΚ και θα έρθει ο Σαββίδης να πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς τι κάνουμε? Τι να πω, με κάλυψες τελείως. Όχι ότι έχω πρόβλημα με τους ΠΑΟΚτσίδες, έτσι. Όχι, ίσα είναι... μαγιά τους που στηρίζουν τον ΠΑΟΚ, παντού. Μαγιά τους πραγματικά. Αλλά μην το κάνουν με λάθος τρόπο, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Μα λέει ο μεγαλομέτοχος, δεν σας έχω ανάγκη στη Λαμία, δεν σας θέλω. Θα καθαρίσω εγώ. Δεν πάνε το καταλάβουνε. Δεν σας θέλω γιατί καθαρίζω εγώ. Αν σας ήθελα, τα βλέπαμε αλλιώς τα γράμματα. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ο ΠΑΟΚτσίδης ότι το πρωτάθλημα το καθαρίζει ο πρόεδρος. Δεν το καθαρίζει αυτός. Με τα α και τα ο και τις τραβοστομιές. Αυτή είναι η ουσία. Και αισθάνεται ότι του παίρνουν τη μαγιά, με τη δύναμη. Βέβαια. Δυνατός είναι αυτός που έχει τα λεφτά. Ο πρόεδρος. Κατάλαβες, είναι. Έτσι, εκεί φτάσαμε δυστυχώς. Εκεί είναι όλο το όριζο για μένα. Του λέει δηλαδή ο πρόεδρος. Συμφωνώ. Του λέει ο πρόεδρος, δεν σε έχω ανάγκη στη Λαμία, δεν σε θέλω. Μπελάς μου είσαι. Έτσι του λέει. Πάμε επόμενη γραμμή, φιλιά. Έγινε, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Επόμενος. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Γιατί κάνει το τηλέφωνο? Άντε, κοράτε μου, κάτσε. Κάτι ακούγεται. Μισό. Λοιπόν, τώρα εντάξει. Πάμε καλά, τέλεια τώρα. Ωραία, λοιπόν. Πάλι δεν μπορούσα, Κωστή, γιατί λες η εταιρεία και ο πρόεδρος. Δεν ήρθε από το Υπουργείο. Ότι δεν θα πας πουθενά και αν πας θα σε τιμωρήσουν γιατί σε περιμένουν στη γωνία. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε. Άμα πάμε θα μας τιμωρήσουν. Λογικό. Έτσι δεν είναι. Λογικό. Τους μείον τρεις φοβάται. Και όχι μόνο σε αυτό. Ο κοντός. Και όσο προχωράνε τα παιχνίδια. Τόσο χειρότερο. Ακόμη χειρότερα. Σωστό.
Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα αυτά τα. Κι άμα έχετε, άμα θέλετε να πάτε. Εμείς έχουμε πάει ρε, μάγκα και στη Ρόδο και στα Αγωστόμηδες. Είμαστε και 55. Τι να μας πούνε αυτοί τώρα που με βγήκαν τώρα. Δεν κατάλαβα. Θέλουμε να πάμε. Είναι η φάκα να πούμε. Δεν θα μα μασίσουμε όμως. Κάθε εποχή. Και κακώς. Ναι. Όσοι πάνε θα γίνει ιστορία. Οπότε. Οπότε δεν πρέπει να πάμε να μην μασίσουμε, να μην φάμε τη φάκα. Όπως λες στους μείον τρεις και μετά να κλαίνε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ναι, όπως και θα γίνει και με στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Ένα κυπελάκι να πέσει μέσα, ο άλλος θα πάρει την ομάδα, θα κατέβει από το γήπεδο. Θα φύγει από το γήπεδο και άντε γεια. Σε περιμένουν στη γωνιά. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Δεν κατάλαβα τώρα. Βγαίνουν καθένα τώρα και εμείς άμα έμασταν ελάχιστοι, θα πηγαίνουμε χίλια άτομα. Σιγά, μην σπάσει κανένα νύχι, ρε. Να μην σπάσει κανένα. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενος κύριος. Έλα, μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Λοιπόν. Κάτι σαν να έχει δίκιο αυτό το παλικάρι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνουν καλά να πάνε. Ναι. Γιατί στο τέλος θα πάνε μείον βαθμού σίγουρα. Ναι. 100%. Και να πεις αυτόν τον Μάνο, αν ακούει, να κάνει κουμάντο στους δικούς του φιλάθλους. Ναι. Όχι να μπριζώνει τους τη θύρα 4, τα είχαν πει μαγιά, πρέπει να πάνε. Ναι. Όχι, δεν πρέπει να πάνε. Ναι. Ο Μάνος να κάνει κουμάντο στο δικό του το φιλάθλο κόσμο. Ναι. Γιατί αυτός εδώ είναι πηγή κακού. Πηγή κακού. Ο Μάνος για τον ΠΑΟΚ. Πηγή κακού. Πηγή κακού, ε. Ναι. Μεγάλη. Τώρα μην πλήσω, δεν θέλω. Γιατί θα με κόψεις. Τον ακούω πολλά χρόνια. Που κάνει τον ξύπνιο. Ο Φύραβος, ο Τάχαμπίδε Μάγκας. Μάλιστα. Όλοι δεν πρέπει να πάμε γιατί μας την έχουν στημένη. Και θέλεις να σου πω και κάτι. Ναι. Δεν εμπιστεύομαι και αυτούς που θα πάνε. Δεν τους εμπιστεύεσαι. Όχι. Γιατί πολλές προβοκάτσεις έχουν γίνει από μέσα από και από τη θύρα 4. Ναι. Δηλαδή ο άλλος έχει ρίξει τα λεφτά του. Τα παιδιά έχουν ρίξει τον υδρόδομο και να πάνε μάγκες τώρα ή τα είχαν δίθεν, τα οξύδες, να κάνουν τι. Μαγκιά. Όπως πάγαμε και 7 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρόν, αυτό θέλουνε. Αυτά είχα από Κωστιγιά. 5 τελευταία για σήμερα. Για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Γιατί αυτός εδώ. Έλα. Έλα φίλε. Έλα Ρακόβουλε. Έλα φίλε. Ο Γερμανέας πέρα από τα Χάου. Καλώς τον. Καλά είσαι. Μια χαρά φίλε. Τι θέλουνε ρε εμείς οι παοξίδες, τι θέλουμε τελικά. Άλλες 7 αγωνιστικές τιμωρία, τι θέλουμε τελικά. Μείον 3. Αγόρασε ο Σαββίδης, ο Πετρόκλειος και ο Σάκης από την Τούμπα ρε. Ναι. Λοιπόν. Αγοράσαμε σε κάπου, αγοράσαμε τα πάντα. Γιατί δεν αγοράσεις και φιλάθλους σαν τη λένε του Πανηγύρι. Oh. Τι θέλω να παρακάνω στη Λαμία ρε φίλε. Σαν μπουκαλίκια. Μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Λοιπόν, είπε ο πρόεδρος αυτός που βάζει τα φράγκα. Μάγκες, ηρεμήστε λίγο, γιατί όλοι μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Να φάμε μείον τρεις και κανένα δυο αγωνιστικές συγκλεισμένων των θυρών. Αυτό γουστάρουν δηλαδή να πάθουν εμείς οι παοξίδες. Τελικά, φιλαράκο, σου πω ένα πράγμα κατά τους τάλες. Αφραγγεία θέλουμε για να συμμορφωθούμε. Είδαμε τα λεφτά με τους παιχταράδες και τρομάξαμε. Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς για πρωτοβουλισμό. Εμείς είμαστε να μας παίρνουν 800 και δύο παίκτες, ο Παναθηναϊκός και δύο-τρεις παίκτες. Τέτοιοι είναι οι μαθημένοι παοξίδες. Έτσι να τους πεις. Να κλαίνε δηλαδή. Και ο Μάνος να μην είναι πολύ γραφικός πέστονα. Απότομα έφυγαν και βαρβατήρια γιατί δεν πάνε παοξίδες και ιστορίες. Εντάξει, Κωστή. Ό,τι πεις, εγώ ακούω. Ακούσε ένα γόρι μου, αλλά τι θέλουν τώρα να πάνε και αφού απαγορεύεται ρε φίλε από την αστυνομία, τον πρόεδρο της Λαμίας, όπως απαγορεύουν και τον Παναθηναϊκό να πάει. Γιατί να πάνε δηλαδή. Η ομάδα είναι καλή, δεν μπορεί να πάει να κερδίσει μια Λαμία. Εντάξει, δεν κατηγορώ τη Λαμία, δεν μπορεί να κερδίσει τη Λαμία δηλαδή. Να πάει μόνη της ομάδα και να παίξει. 7 αγωνιστικές έπεσε και κλεισμένο το θυρό δηλαδή. Και κέρδισε. Και πήρε 21 βαθμοί. Φοβόμαστε ότι Λαμία. Για να συμμορφωθούμε λίγο ρε. Άσε μπας και πάρουμε καλά ποτάζ μετά από τα 33 χρόνια ρε. Άντε Κωστή. Καλά να σε βρούμε. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τον. 21χρονος παοκτσής παίρνω τηλέφωνο από Γιάννενα. Γιάννενα.
Γιάννενα, ναι. Ναι. Θέλω να πω λίγο μεγάλη προσοχή σε αυτούς που θέλουν να πάνε στη Λαμία. Για μένα καλό είναι να μην πάνε. Στα Γιάννενα γιατί? Εντάξει, όλοι... Μισό λεπτό λίγο. Όλοι έχουμε τρέλα για την ομάδα μας, θέλουμε να ακολουθάμε παντού. Αλλά στην παρούσα φάση είναι καλό να μην πάνε. Εγώ πιστεύω ότι το να πας είναι για τους χαζούς αυτός, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά για το φίλαθλο του Ηρακλή που πήρε προηγουμένως, πολύ καλά την έκανε τη δουλειά του. Θέλει να μπριζώσει αυτούς που δεν μπορούν να σκεφτούν καλά. Καλά τα λέω μέχρι εδώ. Για πάνε παρακάτω. Αυτό δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Και έχω διαβάσει και κάτι ηλίθιες ανακοινώσεις μέσω ίντερνετ τώρα από κάποιους συνδέσμους δικούς μας, δεν θα ήθελα να ονοματίσω. Ναι. Που προτρέπουν, ξέρω εγώ, λέει να πάμε και τέτοιο. Και πολύ μαλλιά και δεν ξέρω, δεν πιστεύω να βγει σε καλό όλο αυτό. Και έχω και πάρα πολύ νέοι, ας πούμε, παοκτσίδες στην ηλικία μου συμφωνούν. Εσύ τι λες? Εγώ λέω να μην πάει κανένας. Στα Γιάννενα γιατί ήρθαν? Ας είναι όλοι με τον Ολυμπιακό. Στα Γιάννενα γιατί ήρθαν? Στα Γιάννενα, φίλε, να σου πω τι έχει γίνει. Τα πήρε όλα τα εισιτήρια, η ΠΑΕΤΑ είχε πάρει τα εισιτήρια και τα έδωσε όλα στους συνδέσμους. Παίχτηκε άλλη ιστορία για τα Γιάννενα. Ναι. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πληρώσαμε και ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πλήρωσε για τη θύρα 4 του γηπέδου Ζωσιμάδες. 25 ευρώ εισιτήριο πληρώσαμε. Και εντάξει, σπάσανε την πόρτα. Αυτοί που μπήκανε, να σου πω ότι τέτοια δεν ήταν πάρα πολλοί έτσι όπως τα παρουσιάζουμε. Ο πιο πολλής κόσμος είχε εισιτήριο στη συγκεκριμένη θύρα. Να ξέρεις δηλαδή. Μου βρωμάει... Γιατί ήμασταν εκεί και εντάξει τα είδαμε. Μου βρωμάει η μανούρα, φίλε. Στη Λαμιά. Ναι, μου βρωμάει η μανούρα. Θα γίνει ζημιά, να ξέρεις Κώστα, θα γίνει ζημιά. Έτσι και πάνε θα γίνει ζημιά. Μάλιστα. Εμένα τι με συμφέρει. Εμένα τι με συμφέρει τώρα, να πάνε ή να μην πάνε. Εσένα προσωπικά. Ναι. Κέρδος θα έχεις και στις δύο περιπτώσεις, εσένα δεν σε φοβάμαι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Καλό βράδυ, Κωστή. Καλό βράδυ. Καλό. Έλα φίλε. Τι λέει? Καλά λέει, εσύ τι λέει? Ο Ξαφιώτης, ο Αξής εδώ. Καλώς. Πώς μας είδε σήμερα? Δεν σ' άκουσα από την αρχή. Ψιλοσκύλα λέει ο Ιάεκ. Εντάξει τον δηλαδή. Σκύλα. Σκύλα. Ναι. Σκύλα. Κλωναρίδης είναι επιτακτής. Ορίστε. Ο Κλωναρίδης είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τι είναι αυτό? Όχι, μπορεί να κάνει ο Κλωναρίδης. Τι να κάνει. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος σήμερα, έτσι? Ποιος? Ποιος, ρε Τσιγκουνάρας. Γλίτωσε και το 1 εκατομμύριο. Γιατί το 1 εκατομμύριο, με τον γκολ? Ναι, βέβαια. Γλίτωσε τώρα και την πρόκριση. Η πρόκριση γιατί, θα περάσει από εκεί? Όχι, ρε, εσύ, το στίγμα που έβαλε με τους παίκτες. Που πότερα λέει τα 300 χιλιάρια για να τα κάνουν 1 εκατομμύριο. Ναι, καλά λες, ναι. Μεγάλος μαγκάς ο Μπενιθανίδης. Γλίτωσε και αυτά τα λεφτά σήμερα. Μια χαρά, ε. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ο Μάγκας ο Μελισσανίδης. Δεν το πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Όχι. Κάτσε, δεν θα τιμωρηθεί ο Πάοκ τώρα μέσα στη Λαμία. Θες, ε. Δεν θέλω. Εγώ λέω θα το πάρει. Εγώ θα συμβούλευα εκεί στους αξίδες. Εγώ ξέρω ότι ο Βασιλιάδης θα βάλει τα μάτια εκεί πέρα και δεν θα περάσει κανένας. Αυτό ξέρω εγώ. Από το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έμαθα σήμερα. Ότι ο Βασιλιάδης, πώς θα περάσετε. Τα παιδιά εκεί στη Λαμία, εκεί κάτι αξίδες, θα τους δείξουμε λίγο μας ασπρόμαυρα, ναι. Θα τους ρίξουμε λίγο μέσα, έτσι θα γίνει μανούρα. Τι έχει να κερδίσει η ομάδα με την παρουσία των οπαδών? Μάλλον τίποτα, λέει ο 577. Τι έχει να χάσει? Μάλλον το πρωτάθλημα, λέει ο ίδιος. Ναι, δεν θα την κάνουμε εμείς δουλειά λίγο εκεί. Έχουμε μόνο συμφέρον. Ό,τι ζημιά μπορείτε να τους κάνετε, θα τους κάνετε. Φυσικά. Λοιπόν, άκουσα να σου πω, ραπ. Ναι. Το 2008 ναι. Η ΑΕΚ πήρε ένα πρωτάθλημα και το έβγαλε στα χαρτιά. Βιάλυθηκε μετά συνέχεια, έτσι. Ο Γκαγκάτσης. Ναι, όχι, πού θέλω να καταλήξω, βιάλυθηκαμε. Ναι. Το 2010 η πολυμετοχικότητα με τον Παναθηναϊκό πήρε ξανά ένα πρωτάθλημα και ξέρεις τι έγινε μετά. Βιάλυθηκε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν θα πέσει αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. Θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Ναι. Και ξέρεις τι αντίκτυπο θα έχει. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο τι. Γιατί ο Σαββίδης, ένα καλό που κάνει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν τον έχει χρεωμένο. Θα μου πεις. Ναι, δεν τον έχει χρεωμένο, αλλά πάει και βάζει 20 εκατομμύρια και κάνει άκουση με το χείλο κεφαλαίου ο Σαββίδης στο καλοκαίρι. Ναι, ναι. Κάνει τρελό άνοιγμα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Το άνοιγμα όμως λέει ο ίδιος
η εταιρεία του, οι άνθρωποι του, οι σύμβουλοι του, σε ερώτηση που έγινε από μικρομέτοχο και λέει: καλά ρε παιδιά, η εταιρεία μπαίνει μέσα 5 και 10 και 8 και 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αν αύριο ο κύριο Σαββίδη τον πιάσει ζοχάδα και θέλει να φύγει, θα του χρωστάει ο ΠΑΟΚ αυτά τα λεφτά? Η απάντηση ποια ήταν? Η απάντηση ήταν ότι το μόνο που χρωστάει ο ΠΑΟΚ στην εταιρεία του κυρίου Σαββίδη είναι τα 11 εκατομμύρια που έβαλε για να πληρώσει τα χρέη. Τα άλλα... Εσύ το πιστεύεις αυτό? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ λέω τι, τους είπαν. Τώρα αν αύριο... Δεν γίνει καμία ερωική έξοδο σαν το Ροστόφ. Ναι. Τίποτα και μετά... Εντάξει, αυτή τη στιγμή το μυαλό του είναι στο πρωτάθλημα. Τώρα οι ορικές εξόδους... Θα το πάρω το πρωτάθλημα. Θα το πάρω πάνω το πρωτάθλημα. Εγώ το πιστεύω. Η ευτυχία για τον ΠΑΟΞΗ θα είναι, αν τους εγκαταλείψει κάποτε ο Σαββίδης, να μην έχει χρέη ο ΠΑΟΞ. Ναι, αυτό να ρωτιέμαι εγώ. Εσύ το έχεις σκεφτεί αυτό που σου λέω? Ναι, από που θα καταλήξει ο ΠΑΟΞ τότε. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι ότι ο ΠΑΟΞ είναι πληρωμένο τα πάντα και τα βάζει ο Σαββίδης με αυξήσεις με το κουκού και βαλέου. Τώρα αν μετά από 5 χρόνια πει ο Σαββίδης, εγώ έβαλα 100 εκατομμύρια και μου χρωστάει πάω και 100 εκατομμύρια, νομίζω ότι αυτό δεν μας το έχουν πει. Εκεί τι γίνεται τότε, ραπ? Τότε δεν θα έχεις και το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει εκεί τότε? Έχουν αναδοθεί οι Παοξίδες, φίλοι μου? Δεν γνωρίζω. Οι Παοξίδες θέλουν το πρωτάθλημα. Τώρα το τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια δεν νομίζω ότι. Ναι, και εμείς θέλαμε τότε το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός ήθελε τότε το πρωτάθλημα, αλλά είδες τι έγινε, έτσι. Ναι. Και εσείς και ο Παναθηναϊκός χρεωμένοι ήσασταν όταν το πήρατε. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, δεν θα χρωστάει σε παίκτες και πολιτεία. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ χρωστάει στο Σαββίδη, αυτό δεν το ξέρω. Ο ίδιος πάντως, μέσω των συνεργατών του, είπε ξεκάθαρα στον μικρομέτοχο που τον ρώτησε, θα χρωστάει μόνον τα 11 εκατομμύρια, λογιστικά δηλαδή, από αυτά τα οποία έβαλε ο κύριος Σαββίδης για να πληρώσει τα χρέη του ΠΑΟΚ. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, μια χαρά πάω στο Καφτατζόγλιο. Έδρα θα το έχω του χρόνου. Πες το Μάνο. Φυσικά πήγαινε ο Ηρακλής για πρωτάθλημα. Πού θα έβρισκε χίλια άτομα? Θα νίκιαζε κομπάρσους από το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και 704 λέει. Αφού τα περισσότερα συνθήματά μας παρήγουν βία και ναρκωτικά. Λέω best. Πάντως το μεγαλύτερο μήνυμα είναι το 577. Τι έχει να κερδίσει η ομάδα με την παρουσία των οπαδών? Μάλλον τίποτα. Τι έχει να χάσει? Μάλλον το πρωτάθλημα. Δύο τελευταίοι, καλημέρα. 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 Καλημέρα, Παγκαιορίτης. Από Παγκαίο. Από Παγκαίο, μπράβο. Από Σέρες ή από Δράμα? Καβάλα. Καβάλα. Ναι. Η ταυτότητα του ΠΑΟΚ πλέον άλλαξε. Δηλαδή? Είναι πρωταθλητισμός. Ναι. Είναι πλέον δηλαδή διαφορετικά. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι με τον οπαδί. Όπως είπατε, ο λαός πλέον δεν παίζει του ΠΑΟΚ τόσο πολύ ρόλο όπως έπαιζε. Δηλαδή υπάρχει και μια αλωτρίωση σε αυτό. Πρέπει να το χωνέψουμε. Πρέπει να το καταλάβουν. Ότι είναι, βέβαια, ναι. Είναι δευτεράντζες τώρα. Πάμε με τα σημεία των καιρών. Είσαι δευτεράντζα τώρα. Κανονίζω ο πρόεδρος. Ναι. Το άλλο μας βρωμάει. Όχι ζέστη, ζεσθενόμαστε. Όχι το κρύο, κρυώνουμε. Εντάξει, κάποια τώρα γίνεται να πάνε να κάτσουν όλοι οι κυρίες εκεί πέρα. Ναι. Να πας και κάτσε κυρία, ρε παιδί μου, ωραίος, να το δεις. Μα και να πάει κυρία εκεί, μήπως τον ενοχλήσει ο άλλος. Μα τι λέμε τώρα, δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να πω, ας στείλουμε ογδοντάριδες παοξίδες. Ναι, γιατί οι ογδοντάριδες παοξίδες φρόνιμοι είναι. Ψέματα. Χειρότεροι είναι αυτοί, είναι και... Χειρότεροι καρνίβαλοι είναι αυτοί. Δεν αλλάζουν και μια λάθη εύκολα, ναι, είναι γι' αυτό, ναι. Ο λύκος και ανεγέρασε, που λέει. Δεν το βλέπω. Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει, δηλαδή μην πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά άλλαξε η ομάδα, εδώ πρέπει να πάμε αλλιώς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΞΗΣ νιώθει ότι ο λαός πλέον δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο ο πρόεδρος. Ναι. Ναι. Και έτσι γινόταν, και έτσι ήρθε τώρα το τέτοιο. Την έχουνε... Εντάξει, ο λαός... Ναι, ο λαός καλός είναι, αλλά... Καμιά φορά τον έφερε τον ΠΑΟΚ, παρά καλό, ρε παιδί. Εντάξει, ναι, μεν μαγαζάκι, γωνία, εισπράξεις, τέτοια, αυτά, όλα καλά. Αλλά καμιά φορά ο παδισμός ή το τέτοιο, πιστεύω ότι έφερε και κακά, δεν ήταν μόνο τα καλά. Είναι άλλη εποχή. Ναι, 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 ναι. Είναι άλλη εποχή. Πάντως ουσιαστικά λέει ο πρόεδρος εδώ και ο Βασιλιάδης που είναι φίλος με τον πρόεδρο, δεν έχουμε ανάγκη τους παοξίδες να πάνε στη Λαμία, καθαρίζουμε και μόνοι μας.
Ναι, βέβαια. Η άλλη σου λέει: εγώ γουστάρω να πάω. Α βγουν την άκρη μόνοι του. Ναι. Το λογικό και το πιο στρατηγικό είναι αυτό. Εγώ λέει: γουστάρω να πάω. Εντάξει τώρα. Τι να τον πω εγώ τώρα τον άλλον. Θες να πας, πάνε. Άμα πας και γίνει μανούρα, άμα γίνει μανούρα και φας μείον τρεις, θα φας και την ρετσινιά μετά. Δηλαδή παίρνει και ρίσκο αυτός. Ο θύρα 4 παίρνει και ρίσκο. Για φαντάσου να γίνει στραβή και να φάει μείον τρεις. Τι έχει να ακούσει. Εγώ δεν θα έπαιρνα τέτοιο ρίσκο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιον έχουνε, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί ο πρόεδρος της θύρας 4, γιατί κάποτε είχαν βγαίνανε και τα λοιπά. Αλλά εγώ αν ήμουν αυτή τη στιγμή πρόεδρος της θύρα 4, θα έβλεπα ας πούμε και την ιστεροφημία μου. Δηλαδή μια στραβή να γίνει και να χαθεί το πρωτάθλημα εξαιτίας μου, να χάσω δηλαδή εξαιτίας μου το πρωτάθλημα, τι έχω να ακούσω, τι έχω να ακούσω και όχι άδικα. Δεν γίνεται, σου έπαιρνα. Δεν θα έπαιρνα. Εγώ, σαν πρόεδρο τη 4, εγώ αν ήμουν, δεν θα έπαιρνα το ρίσκο. Στου 101 θα βρεθεί, δεν γίνεται. Γιατί θα μου λέγανε μετά, εσύ φταίς, εσύ φταίτε, εσύ τα κάνατε, εσύ είστε υπεύθυνοι κτλ. Δεν θα έπαιρνα τέτοια ρίσκα. Δηλαδή, δεν παίρνει ρίσκο η εταιρεία, αλλά και από την άλλη μεριά, αν το δει, και το οπαδικό κίνημα παίρνει ρίσκο αν πάει κάτω. Γιατί αν γίνει στραβή. 1.000.000 παοξίδες, 990.000 δεν είναι απλή φύλαδροι 900.000. Θα πούνε εσείς στέτε. Θα πούνε εσείς στέτε. Ναι. Και αν δεν δείξει, και αν δεν γίνει τίποτα, θα δείξει χαρακτήρα ο ΠΑΟΚ. Αλλά... αν δεν γίνει τίποτα, πάνε εκεί, κάνουν ντου, πάρουν το μάτς, κάνουν κερκίδα και γυρίσουν, παίρνουν το ρίσκο και παίρνουν και τη μαγιά. Ή το ότι είμαστε και μάγκες και ήρθαμε. Και στη Λαμία μας σεβαστήκατε και κερκίδα κάναμε και το Βασιλιάδη γράψαμε και το διπλό πήραμε και άντε και απαυτοθείτε. Αυτή είναι η άλλη εκδοχή. Αυτή είναι η πιο σωστή. Ρε, αυτή είναι η άλλη εκδοχή. Είναι η οποία παίρνω το ρίσκο, αλλά υπερπηδάω τα εμπόδια, ναι, και παίρνω και το μάτς και είμαι και μάγκα στην κερκίδα. Και δεν με κουνάει κανένας. Εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες μπράβο είναι μάγκες, αλλά εκ του αποτελέσματος μετά. Όπως εκ του αποτελέσματος, άμα γίνει στραβή, τους κράζεις. Ναι. Εγώ εκ του αποτελέσματος δεν μ' αρέσει να κρίνω τους ανθρώπους. Ούτε τους ποδοσφαιριστές, ούτε τους προπονητές. Εκ του αποτελέσματος να κριθείς. Φυσικά κρίνεις εκ του αποτελέσματος, αλλά θα πρέπει να πάρουμε και τις παραμέτρους. Και η γοητεία στη ζωή είναι οι παράμετροι. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, οι παραμέτροι. Το ταξίδι για την Ιθάκη. Ναι. Πώς έφτασες ως εδώ, ποιες έκρινες τα λάθη, μάλλον οι ενέργειές σου που έκανες και έφτασες ως εδώ, βέβαια. Ναι. Έχει πολλά. Ναι, γιατί ναι, την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, αλλά και οι ηττημένοι έχουν την άποψή τους. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Έχουν την εκδοχή τους, βέβαια. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα, να είσαι γερός. Πάμε επόμενος κύριος, μάλιστα. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς ήταν. Μήπως τα παιδιά, λέω εγώ αυτά από τη θύρα 4, θέλουν καμιά συνάντηση με τον μπαμπά. Θέλουν έτσι μια συναντησούλα, να μιλήσουν λίγο, να δουν τι μπορούν να κάνουν. Πώς θα τους βοηθήσει ο μπαμπάς και διάφορα τέτοια. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μήπως θέλουν κανένα κουρασανάκι εκεί κατά τη Μακεδονία Πάλας, να πει ένα καπουτσίνο με τον μπαμπά. Αυτή είναι η δική σου εκδοχή. Ναι, αυτή είναι η δική σου. Είναι και άλλη μια εκδοχή κι αυτή. Ναι, αυτή είναι άλλη, μια άλλη εκδοχή, ναι. Γιατί από τη στιγμή που λέω ότι ο άλλος απαγορεύεται, λέει απαγορεύεται. Παναγίθα να είσαι εσύ εκεί πέρα, σε τιμωρεί. Πήγες, τελείωσε. Εγώ σου είπα απαγορεύεται. Ναι. Υπάρχει νόμος. Και τρως κατευθείαν τιμωρία. Δεν πάνε και ο καλύτερος, δεν πάνε και πρόσκοπος. Ναι, ναι, στη φέρνουν. Και ελικόπουλο. Ναι, στη φέρνουν κανονικά. Τη σύμπτωση λέει ότι απαγορεύεται, τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Ναι, αλλά η Ρίτα Σακελαρίου ξέρει τι έλεγε. Ό,τι απαγορεύεται είναι πιο ωραίο. Όλα τα δοκίμασα και ξέρω τι σας λέω. Έλεγε η Ρίτα. Λοιπόν, να σοβαρευτούν λίγο, δεν είναι θέμα μαγιάς. Αν θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο, ας κάτσουν να μιλήσουν. Αν νιώθουν ότι είναι στην άκρη, ας μιλήσουν με τον πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να ανεβάζουν τρικλοποδιά σε μια προσπάθεια που γίνεται. Δηλαδή, εσύ το μεταφράζεις ότι αυτό είναι, πρόεδρε, θέλουμε να μιλήσουμε. Μια κοντρίτσα. Ναι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Ότι είναι μια κοντρίτσα τη σειρά 4 με τον πρόεδρο. Μάλιστα. Ίσως έχουν κάποια παράπονα τα παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Αυτά βρούνε. Α. Δεν είναι θέμα αυτό. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Εσύ πάει το μυαλό σου, δηλαδή. Το πάει πιο έτσι, βαθιά, να πούμε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω. Γιατί δεν μπορούν να σου λένε όλοι απαγορεύεται.
και εσύ να λες, και ο πρόεδρος και εσύ να λες, θα πάω. Να δεν γίνεται, να, κάτι να, παίζει. Να, ναι, ναι, να πούμε. Δεν γίνεται. Κάτι παίζει.